σε στην Ανατολή. Τα ματωμένα μέρη τη Σμύρνη και το Αϊβαλί. Ποιος πίσω θα σου φέρει. Ρωμιοσύνης τα χαμένα με σπαραγμό θρυνούσες και με τα χέρια σταυρωμένα πίσω στο χτες κοιτούσες. Της Ρωμιοσύνης τα χαμένα πόνος που σε βουρκώνει. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, είναι η προτελευταία Τετάρτη του μήνα. Πόσο του μήνα έχουμε, 21 του μήνα λοιπόν, Τετάρτη. Και το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας είναι εδώ. Βέβαια δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω με τις Ρωμιοσύνη στα χαμένα από την Άντια Καραγιάννη, αφού μας έχει μείνει ο απόϊχος να πω από την προηγούμενη Τετάρτη, αυτήνης της ωραίας φωνής. Και βέβαια, εφόσον γιορτάζουμε, είμαστε στα 100 χρόνια της Μέλνης, εννοείται ότι πρέπει να τα τιμάμε. Και βέβαια να υπενθυμίσω, 29 του Σεπτέμβρη, στο Άλσος Νέας Μύρνης, η Νάντια Καραγιάννη θα τραγουδήσει. Εκτός από αυτό, θα ήθελα να σας προσκαλέσω και να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα, 23 του μήνα, θα τραγουδήσουμε για τα ζώα. Γίνεται μία συναυλία, μισό λεπτό να σας το πω, που νομίζω ότι όλοι πρέπει να το τιμήσουμε. Είναι οι φίλοι των ζώων και θα είναι με συμμετοχή της... μισό λεπτό να δω όλη την ανακοίνωση. Θα είναι με συμμετοχή της, του Μίκη Θεοδωράκη, την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη συναυλία, η είσοδος είναι ελεύθερη, Τετάρτη. Όχι Δευτέρα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, άρα θα το πούμε και την άλλη Τετάρτη να το θυμίσουμε, 28 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο θέατρο Θανάσης Βέγκος στον Κορυδαλό για τα δέσποτα περιπλανόμενα ζωάκια. Συμμετέχει και η ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, 28 τραγουδιστές. Εμένα με προσκάλεσε ο Νίκος Ολόλης, ο συνθέτης, ο τραγουδοποιός, τον έχουμε φέρει εδώ, μεγάλη μου τιμή και που με προσκαλεί και που θα πρέπει όλοι μας να πάμε. Θα σας το θυμίσω και την άλλη Τετάρτη. Μετά θα ήθελα να σας προσκαλέσω, υπάρχουν και κάποιες θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν, όπως ανεβάζει ο Δήμο, ο Γιώργος μαζί με τη Χατζούλη και μαζί με τον Λεωνάρντο το Σπεσματζά, την άλλη... τη Δευτέρα, όντως 23 του μήνα, στην Πλατεία Αμερικής. Αλλά θα ήθελα να προσκαλέσω η Παναθηναϊκή Παγκόσμια Οργάνωση Γυναικών κάνει την αρτοκλασία της για τη χρονιά που ξεκινάει για το 2022-2023. Θα την κάνει στον Άγιο Χαράλαμπο, στην Πλαστήρα, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Θα είναι το Σάββατο, θα είναι 8.30 ώρα μέχρι τις 9.30 που τελειώνει η λειτουργία και θα γίνει και ορτοκλασία και 9 η ώρα δηλαδή προσέλθετε και μετά βέβαια θα ακολουθήσει το καφεδάκι μας στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Καλό είναι όλα τα μέλη της Παναθηναϊκής και όσες δεν είναι μέλη να έρθετε και φυσικά εγώ σήμερα γιατί το Παναθηναϊκή με την καλεσμένη που έχω σήμερα ταιριάζουν, γιατί η Παναθηναϊκή είναι η παγκόσμια οργάνωση γυναικών που εκεί πρέπει να έρθεις και μήπως το Σάββατο να έρθεις μαζί μου το πρωί. Και η καλεσμένη μου σήμερα είναι η Λίλη Παπά. Λίλη Πέιν, το λέει καλλιτεχνικά Λίλη Πέιν. Παιδιά, είναι ένα φωτεινό άτομο που έχω εδώ πέρα. Ένα κορίτσι φως, περίμενε να τη δείτε. Λοιπόν... θα κάνω παράπονα του Πετρόπουλου και του Περιμένη που δεν μου έχουν κοντινά πλάνα.
πώς θα κάνω εγώ zoom να δείτε αυτά τα παιδιά μπλε, 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 κατά μπλε μπαμάτι, μεγάλο, ωραίο, καθαρό, φωτεινό. Τι να σου πω, ένα φωτεινό αστέρι. Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα και την είδα, λέω πω, πω, κατεβήκαν, άνοιξαν οι ουρανοί που έβρικε και κατεβήκαν οι αγγέλοι και ήταν εδώ να... Τα παραλές, νομίζω τα παραλές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα παραλέω, έτσι είναι κοπελιά μου. Και μήπως να σας πω και πώς γνωριστήκαμε, ας θα τα αφήσω λίγο στην πάντα. Οκ, ήταν κορυφαίο. Θα το πούμε και αυτό κάποια στιγμή, γιατί εμείς εδώ είμαστε μια ζωντανή εκπομπή. Δεν ξέρω αν σου είπε και η Βίκη που μας έφερε σε επαφή, ότι είμαστε αληθινοί, δεν κάνουμε τίποτα τυποποιημένο, τίποτα... Είμαστε αυθόρμητοι. Γι' αυτό ήρθα, δεν χωράσω labels, έτσι κι αλλιώς, και να θέλει κάποιος να με κατηγοριοποιήσει ή να μπω σε ένα κουτί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσποιηθώ ή να... ακόμα και να ελέγξω τη γλώσσα μου τώρα αυτό. Δεν το λέω με την έννοια του ότι είμαι θερμοκέφαλη, αλλά είμαι ειλικρινής και η αλήθεια είναι κάτι που μου βγαίνει μπροστά πάντα σε όλη μου τη ζωή. Έχω αντιμετωπίσει κάποια θέματα γι' αυτό, αλλά δεν το μετανιώνω. Ακού να δεις, ο χαμένος άνθρωπος και ο ειλικρινής άνθρωπος και χάνει, αλλά να ξέρεις ότι στο τέλος αναγνωρίζεται. Επειδή έχω δει τον ήλιο λίγο πιο μπροστά από σένα, ναι, και έτσι μου θυμίζεις λίγο εμένα, νομίζω από το που σε είδα άρχισα να σου λέω πράγματα. Μην είναι όπως είσαι, μην είναι έτσι. Θα φάμε και χαστούκάκια, θα απομακρυνθούν και κάποιοι άνθρωποι, δεν μας πειράζει εμάς. Σημασία έχει ότι στο τέλος αναγνωρίζεται αυτό το πράγμα. Αναγνωρίζεται ότι είσαι αληθινός άνθρωπος και αυτό πάει μπροστά. Όταν είπα ότι παντρεύουμε λοιπόν την Παναθηναϊκή με την καλεσμένη μου, γιατί το είπαμε? Το είπες λόγω του Artivist Movement, το οποίο... Artivist Movement. Ουσιαστικά η λέξη η ίδια μας αποκαλύπτει ότι είναι ένα πάντρεμα τέχνης και ακτιβισμού. Πιστεύω ότι το είπες για το θέμα που έχει επιλέξει το Artivist Movement να παρουσιάζει φέτος μέσα από τα φεστιβάλ, τα δρόμενα που θα διοργανώνει, που είναι αναφορικό στην έμφυλη βία και φυσικά τη βία κατά των γυναικών ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μπορούμε να το δούμε παντού, έτσι. Στατιστικά και μόνο έχουμε τη μέρα γύρω στις 20 με 25 αναφορές. Το πρώτο εξάμηνο του 22 συνέβαινε αυτό, δηλαδή 5.000 αναφορές, είναι τραγικό, αν το βάλουμε αρθριστικά, εφόσον τη μέρα βγαίνουν 20 με 25, που αφορούν σε γυναίκες που φωνάζουν σοφ. Μπράβο. Είναι μια οργάνωση που στηρίζει τις γυναίκες, τις κακοποιημένες και όλο αυτό το bullying που βλέπουμε. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει σκοπό να παρουσιάζει θέματα που αφορούν στον ακτιβισμό διαμέσω της τέχνης ως μια μορφή διαμαρτυρίας. Είναι μια οργάνωση που θέλει να θυμίσει ότι ο καλλιτέχνης είναι πάνω απ' όλα πολίτης, βιώνουμε τα ίδια, όλοι μας. Άρα, κυρία Μέρη Καλιάνη που σίγουρα θα με βλέπει και θα τη βάλω να μας δει, πρέπει να σε φέρω σε επαφή με την Παναθηναϊκή, νομίζω, γιατί και αργότερα που θα οργανώσετε να συνεργαστείτε, να κάνετε κάποια πράγματα. Μακάρι, πολύ ευχαριστώ. Γιατί είναι η Παναθηναϊκή είναι η παγκόσμια οργάνωση γυναικών. Ναι, δεν είχα ποτέ σκεφτεί, επειδή εμείς σαν Artivist Movement δεν αναφερόμαστε μόνο στις γυναίκες, γενικά θέλουμε να στηρίξουμε, δηλαδή σκεφτόμαστε το επόμενο πράγμα που θα έχουμε του χρόνου, να αφορά γενικά στο... Το bullying στα παιδιά, στα σχολεία και αυτά. Ναι, με πρόλαβες. Αλλά αφορούσε αυτό, διότι τα παιδιά είναι το άμεσα θυγμένο πλάσμα μέσα από την ενδοοικογενειακή βία. Όχι το έμεσα, το άμεσα. Γιατί οι οικογένειες που έχουν παιδιά, που τα παιδιά βλέπουν τη μητέρα να κακοποιείται, το πατέρα να είναι θήτης. Ξέρεις κάτι όμως, και ο πατέρας, και εγώ θέλω να πάμε και από την άλλη μεριά, γιατί και οι άντρες κακοποιούνται. Εγώ ξέρω και οι γυναίκες που παίρνουν άντρες. Εγώ ξέρω και μη γελάς. Εγώ όχι, δεν γελάω, ζωντανά γυναίκες που έχουν πάρει τα παιδιά από τους πατεράδες, τους απαγορεύουν να τα δούνε. Δηλαδή, πες μου τώρα, ένας τέτοιος πατέρας, να τα πούμε και αυτά όμως. Γιατί όταν εγώ σου υστερώ, και ξέρεις γιατί το λέω, εγώ ήμουν στη μέση. Εμένα ο άντρας μου, όταν τον γνώρισα με ένα παιδί στο χέρι 2,5 χρονών.
που το έχει αρπάξει από τη μάνα. Εγώ δηλαδή το φυγάδεψα το παιδί. Εντάξει, το έκρυβα το παιδί. Okay. Λοιπόν, με έχω δικαστεί, γι' αυτό και έχω αφωθεί και εγώ και ο πεθερός μου και η... Και καλά έκανες, έπρεξες το σωστό. Τι θα έκανα, θα άφηνα το μωρό να πεινάσει. Αυτή πάνε και οι εισαγγελίες όταν αυτή μας έκανε μείνει τέλος πάντων η μάνα, ότι ήμασταν συναυτούρ. Και λοιπόν, οι εισαγγελίες και τι να κάνουν οι άνθρωποι, τους φέρανε ένα μωρό, τα κάτω, πετάξουν στον δρόμο. Και βέβαια αφωθήκαμε και οι τρεις εμείς. Ίσα ίσα λέει, με την τρελή τη μάνα και τον τρελό πατέρα που είχε, το παιδί ευτυχώς βρήκε τρεις ανθρώπους, λογικό. Νομίζω το είπες σωστά, είπες με τους τρελούς. Ήταν και οι δύο κακοποιητικοί πιθανόν. Έτσι, άρα δεν ήταν σωστό το περιβάλλον εξ αρχής για ένα ανήλικο τεκνό. Δεν ήταν βρει, ρε παιδί μου, ήταν κάπως έτσι η φάση που έγινε τέλος πάντων και η μαμά του, δηλαδή η μαμά ήταν μια τραγουδίστρια που ήταν τραγουδούσε γυναίκα, που τέλος πάντων άφησε το παιδί στη μάνα της. Ο πατέρας. Δεν ξέρω εγώ τι ήταν ένα στεγόδιωκτη. Ήταν περιπέτεια τέλος πάντων. Okay. Θέλω να σου πω όμως ότι επειδή είχα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση και βλέπω πώς μπορεί να βγει ο άλλος εκτός αυτού, δηλαδή και η Κατερίνα τότε, πολύ εύκολα παίρνει ένα πιστόλι και με σκότωνε και εμένα, mm-hmm. που πρόσεχα το παιδί. Ναι, γιατί δηλαδή, δεν το έβλεπε έτσι πιθανότατα. Βέβαια. Θα γινόταν δολοφόνος, θα μπορούσε πολύ εύκολα. Όλοι αλλά είμαστε δυνάμοι, φύτες και θύματα. Και ο πρώην σύζυγός μου θα μπορούσε συνέχεια την απειλούσε, ξέρω εγώ, θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Δηλαδή και αυτός μπορούσε να το κάνει αυτό. Πώς να σου το πω, ο Θεό είχαμε και δεν φτάσαμε και ποιος ξέρει πώς ναι. Δεν φτάσαμε και Άγιο είχαμε. Λοιπόν, πραγματικά είχαμε Άγιο, τώρα το σκέφτομαι. Όπως το περιγράφεις. Ναι. Αλλά έχω και φίλους που, δηλαδή έχω φίλους ξέρω, που έχουν παντρευτεί, έχουν πάρει κοπέλες που είναι απάλληλοι και τους έχουν πάρει τα παιδιά και έχουν φύγει. Δεν είναι πολύ εύκολο τώρα αυτός ο πατέρας που έχει να δει το παιδί του, που έχει πόνο να την καθαρίσει για να δει το παιδί του. Όχι, δεν είναι εύκολο. Οι άντρες είναι θερμοκέφαλοι και οι γυναίκες ασκούν ψυχολογική βία. Ασκούν και τα δύο φύλλα βία με τον τρόπο τους. Μπράβο. Το θέμα είναι όμως ότι φτάνει σε ένα terminal, σε μια τερματική, σε ένα τερματικό σημείο η βία που ασκεί ο άντρας, γιατί δηλαδή είναι μια αναστρέψιμη η δολοφονία, έτσι. Να μην είναι μόνο για τις γυναίκες αυτός ο ακτιβισμός, να είναι γενικά κατά της βίας. Και για τη γυναίκα προς τον άντρα, ναι. Την ψυχολογική βία, αυτό που λες, γιατί τέτοιο τους κάνουμε. Και ο άντρας, δηλαδή και οι δύο, να είναι γενικά να είναι κατά της βίας. Ξέρεις κατά... τι άλλο συμβαίνει και δεν μπορώ να το κάνω αυτό που λες. Συμβαίνει ότι οι ίδιοι άντρες ουσιαστικά έχουν εγκλωβιστεί σε μια πατριαρχική κοινωνία, την οποία ωστόσο δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, αλλά δεν αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι τους βολεύει και τους εξυπηρετεί. Παρά αυτά τους εγκλωβίζει. Θα ήμουν υπέρ αυτού, όταν το συνειδητοποιήσουν θα είμαι σίγουρα. Γιατί η πατριαρχία εγκλωβίζει και τα δύο φύλλα, διότι τα θέτει σε μικρά κουτιά. Πώς να στο εξηγήσω αυτό που λέω. Ορίζει ρόλους και στερεότυπα. Ένας άντρας μπορεί να είναι εξαιρετικός πατέρας και να είναι εξαιρετικός στη διαχείριση ενός σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνία θα τον στιγματίσει αν αναλάβει αυτό το ρόλο στο σπίτι του. Νομίζω ότι τώρα έχει θα περάσει. Θα τον πει λιγότερο αυτό, άντρα. Τώρα έχει περάσει αυτό. Γιατί τώρα η γυναίκα δουλεύει περισσότερες ώρες και ειδικά τα τελευταία χρόνια, εγώ δηλαδή από το 2009 και μετά, από το 2009 και μετά. Έχω φέρει εδώ καλεσμένος το 14, το 15, το 16 που μου λέει ο άλλος ήμουν άνεργος και κάθισα και έγραψα ποιητική συλλογή, η γυναίκα μου δούλευε και εγώ έγραφα. Έχω φίλους στη γειτονιά μου που καθόντουσαν στο σπίτι, προσέχανε τα παιδιά και η γυναίκα δούλευε. Στη δουλειά που κάνω, που παίρνω 200 τηλέφωνα την ημέρα, σε πληροφορώ ότι το 14, το 15, το 16 ήταν οι άντρες στα σπίτια και οι γυναίκες στη δουλειά μου. Και πώς πιστεύεις ότι αυξήθηκαν αυτό. Οι γυναικοκτονίες από την αποδοχή των αντρών πάνω σε αυτό? Όχι, θα σου πω. Ότι ίσως αυτό τώρα, ότι ξυπνάει, γιατί κακά τα ψέματα που να δεις, το DNA του άντρα είναι να είναι κυνηγός. Ωραία. Και η αντίληψή του φτάνει μακριά. Αντίθετα, η γυναίκα είναι συλλέκτης. Συλλέγει τροφή και η αντίληψή τη είναι κοντά. Έτσι γινόταν από όταν ήμασταν σε σπηλιές. Η γυναίκα αντίληψη. Είχε το νου να συλλέξει τους καρπούς το και ο άντρας κυνηγούσε. Αυτό είναι το DNA μας. Αυτό είναι το DNA μας. Αυτό αποδεικνύει ότι λοιπόν... δεν υπάρχει εξέλιξη, άρα υπάρχει δημιουργός μάλλον, γιατί ακόμα και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Μπράβο, δεν γι' αυτό καμία εξέλιξη. Ότι ξεχωρίζουν από τα ζώα. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι ναι, μεν είμαστε ζώα, αλλά επειδή ο Θεός μας έβαλε το πνεύμα, διαφέρουμε. Υποτίθεται γιατί. Εξελίσσεται το πνεύμα μας, αναπτύσσω το πνεύμα. Όμως δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να δω καμία ανάπτυξη.
το ένα βέβαια δεν αναιρεί το άλλο, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει αντίδραση πάνω στην ανάπτυξη από το ανθρώπινο είδος. Εγώ αυτό βλέπω και υπάρχει και από τις δύο μεριές. Δηλαδή... Να σου πω κάτι, μην πας μακριά. Κοίτα τα ζωάκια. Νομίζω στο πω και στο τηλέφωνο. Κοίτα τα ζώα, τα λιπόσκυλα, τα πόσα ρόγα. Πες μου τα τρία τελευταία χρόνια πόσα σκυλιά έχεις ακούσει που έχουν γυρουντάρει στα αφεντικά τους. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί τα ζώα εξαγριώνονται και αρχίζουν και χυμάνε. Γιατί εμείς έχουμε ισοπεδώσει τη φύση. Έχουμε γίνει ζούμε παραφύση τώρα. Αυτό που ζούμε είναι παραφύση. Προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να θες να κάνεις, να βλέπω την άλλη στην τηλεόραση να παντρεύεται το σκύλο της και να κάνει γάμο με το σκύλο. Όσο δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα άρα δίπολα... Άρα είμαστε παραφύση. Όσο δεν υπάρχει ισορροπία έτσι, μέσα στα δίπολα, θα δημιουργούνται χαοτικές ενέργειες. Α, στις οποίες θα αντιδρούν και τα άλλα πλάσματα, όχι μόνο ξέρω, το ανθρώπινο όν, γιατί και ο άνθρωπος είναι πλάσμα. Και βλαχέρνα. Εγώ σε τσιγκλάω, πρέπει να μου λες εσύ. Εντάξει, να ξέρεις. Κάνω λίγο τα δικηγόρα του διάβολου. Να κάνω μια παρένθεση, να γυρίσω στην αρχή, επειδή μπέρδεψε το όνομα. Δεν είναι καλλιτεχνικό το Lily Payne. Απλά μετέφρασα το όνομά μου στα αγγλικά. Περίμενε. Για αυτή την ιστορία με το όνομα, γιατί αυτό το όνομα. Ναι, γάμο το. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Μου ξέφυγε. Μπι. Κοίταξε να δεις. Το όνομά μου, το επώνυμό μου είναι Πόνου. Όπως το ακούς, ομικρόν ή ομικρόν ύψιλον. Πόνου. Πώς λέμε πονάω. Ναι. Δώσε πόνο. Δίνω πόνο. Θα σε πάρω από το γραφείο αύριο και θα σου λέω δώσε πόνο. Τέλος πάντων, το όνομα της γιαγιάς μου είναι Ελένη, αλλά επειδή πήγαινε σε γαλλικό κολέγιο, είναι από τη Σμύρνη, και όταν γύρισε ένα από αυτούς τους μικρασιάτες που τέλος πάντων είχαν τον καημό εκείνων, ξέρεις, της παλιάς δόξας. Μια χαρά είμαι γιαγιά. Τέλος πάντων, και πήγαινε σε γαλλικό κολέγιο, οπότε το Ελένη της το κάνανε Λιλί. Οπότε εγώ το έκανα μια μετάφραση Lily Payne, απλά το ωραία, μετέφρασα στα αγγλικά. Και όλοι νομίζουν ότι είναι παρατσούκλι ή ψευδόνυμο, καλλιτεχνικό. Και λέω, παιδιά, είναι το όνομά μου. Αυτό. Ωραίο είναι, όχι ωραίο είναι. Lily Payne. Ναι. Ωραία. Απλά που μπερδευόμουν, αμόρε. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχω κάνει spelling το επώνυμό μου. Όλοι. Εν τω μεταξύ, παιδί, έχει ένα καθαρό πρόσωπο, κάτι μάτια. Ένα στόμα, ωραία χίλια. Ξαναγύρισα μόνο στην αρχή. Όχι, γιατί σε καμαρώνω που σε βλέπω. Και μ' αρέσει που είσαι και δυναμική γυναίκα. Και μ' αρέσει που. Πες μας λοιπόν για αυτό, όλη αυτή την οργάνωση, γιατί ξέρω ότι κάνατε και κάποιες εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε, ναι. Και δεν σε διακόπτω για να μας πεις τώρα. 3-4 Σεπτέμβρη ήταν που έγινε στο Μίκη Θεοδωράκης. Ξεκινήσαμε με ένα διήμερο φεστιβάλ τέχνης και ακτιβισμού. Περάσανε 20 καλλιτέχνες μόνο από τη σκηνή, φαντάσου, του Μίκη Θεοδωράκης. Είχαμε έκθεση εικαστικών στο Φουαγέ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μου άρεσε γιατί ουσιαστικά υπάρχουν διάφορα ακτιβιστικά κινήματα που εκφράζονται και μέσα από την τέχνη. Θα σου πω που διαφέρουμε εμείς ή που προσπαθούμε να διαφέρουμε. Θέλουμε να είναι θεματικά τα κόνσεπτ που παρουσιάζουμε. Δηλαδή, όλοι οι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό που αποφασίζουμε ότι. Τέλος πάντων, ότι θέλουμε να μιλήσουμε και να εκφράσουμε το κάθε έτος. Γιατί κάθε χρόνο θα κατεβαίνουμε με ένα άλλο θέμα. Ωραία. Δεν είναι σταθερή η καλλιτεχνική ομάδα, με την έννοια ότι εμείς τώρα γινόμαστε σωματείο. Ουσιαστικά ακόμα το Artivist Movement δεν είναι ένα επίσημο σωματείο με την βούλα του κράτους, σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε. Θα ήθελα όποιος καλλιτέχνης ενδιαφέρεται να συμμετέχει, να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των social, θα μας βρει ως Artivist Movement και αν θέλει να συμμετέχει και ως ενεργό μέλος ή απλά σαν μέλος στο σωματείο μας και να στηρίξει αυτή μας την κίνηση. Πιστεύουμε στον ακτιβισμό, οπότε δεν υπάρχει κάποια χρέωση στα μέλη. Δεν θέλουμε τα λεφτά του κόσμου, θέλουμε να ακουστεί ο λόγος μας και θέλουμε να... Να ακουστεί μέσα από τη σιωπή μας. Θα χαρώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η σιωπή μπορεί να κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Με ποια έννοια.
Δεν ξέρω αν μικροδείχνω, είμαι όμως 33 και μου συνέβη κάτι απίστευτο σε αυτή την ηλικία. Θα μπορούσες να το πεις και ανάσταση ψυχής. Είναι συμβολική ηλικία για μένα. Είναι σαν να πέθανε ένας παλιός εαυτός και γεννήθηκε ένας καινούριος. Εμένα πότε θα έγινε αυτό, για πες. Δεν ξέρω, εμένα συνέβη με άσχημο τρόπο, συνέβη μέσα από έναν θάνατο πραγματικό. Εκεί βρήκα τη δική μου ανάσταση, ενός διαφορετικού εαυτού. Με αποδέχτηκα όπως με περιέγραφε η κολλητή μου, η οποία μας άφησε. Μας άφησε τον Ιανουάριο που πέρασε. Oh. Είχε καρκίνο, συνομήλικη. Η Αλίκη η Γρηγοριάδη. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισα να δω τον εαυτό μου μέσα από τα μάτια της και αποφάσισα να αποδεχτώ κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Όπως ότι πάντα μου έλεγε είσαι καλλιτέχνηδα. Εγώ της έλεγα είμαι τεχνήτρια, είμαι ενδυματολόγος ναι μεν, αλλά κάνω. Δημιουργώ από την αρχή μέχρι το τέλος και αυτό είναι τεχνικό. Εκείνη επέμενε για το αντίθετο, γιατί ήξερε και άλλες πτυχές μου. Ωστόσο. Είδες, οι άνθρωποι μας αγαπάνε, βλέπουν πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Ναι. Πάντα μου έλεγε επίσης να μην κρύβομαι και να μιλήσω για τις ιδέες μου, να βγω μπροστά με αυτά που έχω να πω. Όχι ως γυναίκα, ως άνθρωπος. Εκείνη ασχολούταν και με τα κοινά, στο Παλαιοφάλιρο, είχε μεγαλύτερο ίσως δυναμισμό στο λόγο της, ένιωθε πιο σίγουρη. Yeah. Αλίκη Γρηγοριάδου. Αλίκη Γρηγοριάδου. Ναι. Ήταν δημοτικός συμβουλός. Ναι. Κάτι μου λέει το όνομά της. Σίγουρα θα σου λέει. Παρότι είχαμε και με εκείνη διαφορετικά, πιστεύω, σχετικά με την πολιτική. Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία και με τη μητέρα μου αντίστοιχα. Λατρεύαμε η μία την άλλη, ακόμα λατρεύουμε, γιατί πιστεύω στις ενέργειες και δεν χάνονται έτσι απλά. Τέλος πάντων, μετά από αυτόν τον θάνατο που βίωσα, ταυτόχρονα άρχισα να βιώνω και μια ανάσταση εσωτερική και αποφάσισα να δώσω μορφή σε αυτό μου το όραμα, το artivism. Mm-hmm. Τώρα μόλι τη συγκίνηση ξέχασα από που ξεκίνησα. Δηλαδή και εμένα, ναι. Μου λες ότι το εύνασμα, τον καινούριο σε αυτό το ξεκίνησες μετά που, από το θάνατο της κοπέλας, είδες τον εαυτό σου με τα μάτια της και κατάλαβες τι μπορούσες να κάνεις. Ναι, ναι. Έτσι ήτανε. Έπρεπε να την κάνω κομμάτι μου αναγκαστικά, γιατί έπρεπε να συνεχίσω να υπάρχω χωρίς μια άδικη ψυχή. Και έτσι αυτή η οργάνωση έχει ξεκινήσει τώρα από τον Ιανουάριο του 22. Ξεκίνησε λίγους μήνες μετά. Λίγους μήνες μετά είχα το θέμα αυτό να μετρώ γενικότερα μέσα μου. Από όταν ξεκίνησα την τελευταία μου κολεξιόν που παρουσιάζω και εγώ φέτος, το βάρος του πέπλου. Ξεκίνησε μέσα από μια γυναικοκτονία, γι' αυτό είναι και το πρώτο θέμα που αποφασίσαμε να θίξουμε σαν φεστιβάλ, σαν οργάνωση στο φεστιβάλ μάλλον φέτος. Από την Καρολάιν. Ναι, αυτό το έχει κάνει κάποιο spoiler στο είπα εγώ ή στο είπε η Βίκη. Εγώ στο είπα, σε μένα ξέφυγε. Ή εγώ η Βίκη θα ήμουν. Ναι, από την Καρολάιν. Για πες με έτσι πώς, γιατί μ' άρεσε έτσι όπως μου το είπες και στο τηλέφωνο, ότι εγώ έτσι ξεκίνησα. Τελικά θα κλάψουμε απόψε. Δεν πειράζει, είναι καλό. Εμείς εδώ πέρα όλα τα έχουμε και κλαίμε και γελάμε και κόβεται το ρεύμα, όλα τα να χαρά είμαστε. Είμαστε αληθινή εκπομπή. Ωραία. Καταρχήν είχα μεγάλη άρνηση να δεχτώ αυτό που ήταν με το οφθαλμοφανές, ότι την είχε σκοτώσει ο άντρας της. Είχα τεράστια άρνηση να το δεχτώ. Θα σου πω ότι εγώ είμαι μητέρα ενός κοριτσιού. Είναι αυτή τη στιγμή 2,5 ετών. Τι συνέβη, περίμενα που λες εκείνους τους μήνες πώς και πώς, να αρχίσουμε να λέμε τις πρώτες μας συλλαβές, να την ακούσω να λέει μαμά, να επικοινωνεί. Ήταν συνομήλικη πάνω κάτω με την κόρη της Κάρολάιν. Και τότε έρχεται το έγκλημα. Και το ακούω. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι πρώτον, το παιδί δεν είχε ακόμα απογαλακτιστεί, ούτε εγώ από εκείνη, ούτε εκείνη από εμένα, ακόμα δεν έχουμε με την κόρη μου. Το πώς το παιδί ήταν πάνω στο σώμα της μητέρας του χωρίς να χτυπάει καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε μία σύνδεση με το χτυποκάρδι της μάνας στα μωρά και ένα συγχρονισμό, ο οποίος δεν χάνεται μια ζωή. Διότι είναι ο ήχος ο πρώτος που ακούμε και με αυτό αναπτυσσόμαστε. Το ένα ήταν αυτό. Ναι. Το άλλο ήταν ότι δολοφόνησε αυτή τη γυναίκα πριν ακούσει αυτά τα λόγια και πριν το παιδί να έχει την ευκαιρία να τα πει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι και αυτός δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει. Φυσικά και έχει καταλάβει τι έχει κάνει.
Είναι ένα είδος. Κοίτα, αυτό τώρα είναι ελαφρυντικό κατά μία έννοια που λες. Φυσικά και έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να είχε την μεθοδικότητα να σκεφτεί όλα αυτά, να κοροϊδεύει τόσο καιρό, να αγκαλιάζει τη μάνα στο μνημόσυνο, αλλά να μην έχει. Έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Καταλάβαινε την ίδια στιγμή που την έπνιγε τι κάνει. Τι είναι. Και απ' την άλλη, μεγάλη του βλακία που θα μπορούσε να πει: εγώ το έκανα, εμβρασμού ψυχή μου, είπε να χωρίσουμε, θα έχει αθωωθεί, θα έχει αργήσει τα 10 χρόνια. Ναι. Θα είχε αθωωθεί, ακούς τι λες. Θα είχε αθωωθεί στα 10 χρόνια, γιατί στα 10 χρόνια θα γινόταν κάποια νεκρανάσταση και θα ήταν πίσω η Κάρολαϊν, γιατί να αθωωθεί. Γιατί θα ήταν βρασμό ψυχής. Okay. Διαφωνώ με αυτό. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος όμως δεν είναι σωστός. Ό,τι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Ό,τι είναι νόμιμο, απλά είναι νόμιμο, όχι ηθικό, πολλές φορές. Βασικά θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει, λες τώρα, κάποτε υπήρχε σκότωσες, θα σκοτωθείς, θα σε σκοτώσουμε και σένα. Ναι. Όχι, ούτε πιστεύω στον το οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα σου πω, έχει μεταφραστεί λάθος. Θα έπρεπε να είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, βάζω ένα μάτι εκεί που λείπει ένα μάτι. Το κάνεις, ένα το ξανακάνω δύο, άνθρωπο, δεν σκοτώνω, δεν θα τον σκότωνα. Πώς θα τιμωρήσεις αυτόν τον άνθρωπο για μια ζωή να τιμωριέται, πώς. Σίγουρα με ισόβια ποινή που είναι κανονικά ισόβια, δεν βγαίνει στα 10 χρόνια. Δεν είμαστε εμείς για να σκοτώσουμε. Είναι το ισόβιο, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να είναι 5-10 ισόβια για να είναι για πάντα μέσα. Να βγει μια απόφαση να είναι για πάντα μέσα. Ναι. Αυτό που βγάζουν τρεις μαζεμένες ισόβες, τέσσερις. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ή θα έπρεπε η λέξη ισόβια να είναι όχι 20 χρόνια, γιατί έτσι είναι 20 χρόνια. Ισόβια. Ισόβια, ισόβια. Τέλος. Ισόβια. Θα δεν το κάνουνε. Φυσικά και ή να τον βγάζεις και να τον μαστιγώνεις. Ή να έτσι τους βιαστές να τους ευνοχίζουν. Στους παιδαρεστές να τους τα κόβουν. Αλλά οι παιδαρεστές πάλι και στο εξωτερικό λέει που τους δίνουν ένα χάπι και ευνοχίζουν οι παιδαρεστές ναι. Και αυτά. Βρίσκουν άλλους τρόπους να βιάζουν. Καταλαβες. Ναι. Και μετά μπορεί να γίνει. Και έτσι γίνονται και δολοφόνοι. Μπορεί ο βιαστής επειδή δεν μπορεί να. Άμα τους δίνουν ένα χάπι, το έχω μελετήσει. Έτσι τους, και καλά δεν έχουν ορμή να. Σαν ευνοχισμός είναι. Αλλά αυτή πάλι είναι επικίνδυνη. Δεν έχει να κάνει με το σώμα, έχει να κάνει με το μυαλό η διαστροφή αυτή. Φυσικά και είναι επικίνδυνη. Ναι, αυτό πάλι μπορεί να γίνουν επειδή δεν μπορούν με το σώμα να λειτουργήσουν, να σου γίνουν φωνιάδες. Από βιαστές να γίνουν καθαρά φωνιάδες. Τι τιμωρία θα πρέπει να κάνουμε σε όλους αυτούς, δηλαδή. Για πες να τους τα κόβουμε, ξέρω εγώ. Με ρωτάς. Ναι. Με ρωτάς πραγματικά, με ρωτάς ο νέαρ, τι θα έπρεπε να τους κάνουμε. Okay. Φοβάμαι ότι θα πέσουμε σε αντιφάσεις, γιατί ενώ το φεστιβάλ φέτος παρουσιάζει ένα θέμα κατά της βίας... ναι, θα μιλήσουμε για βία. Κοίτα, εσένα παιδάκι, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να πηγαίνεις κάθε μέρα και να του παίρνεις, ξέρω, και τον τζιμπάς, να τον τζιμπάς, να τον τζιμπάς, να τον βασανίζεις λίγο, έτσι. Εγώ θα ήθελα να τον ταΐζω το μόριό του. Δηλαδή, μπορείς να το έχεις κομμένο, να τηγανίζεται και να τον ταΐζεις το μόριό του. Αλλά σου είπα, θα μιλήσουμε για βία, ενώ υποτίθεται θέλουμε να προωθήσουμε την μη βία, όχι τη βία. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, σε ένα βιαστή μου δεν σου έρχεται να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν λες τώρα... Κοίταξε να δεις. Σε έναν βιαστή που έχει βιαστεί. Προσπαθώ να το διανοηθώ και πάλι είναι αδιανόητο. Για να ορίσω ποινή ή τιμωρία θα πρέπει πρώτα να το χωρέσει σαν έγκλημα το μυαλό μου. Δυστυχώς δεν και μπορώ. Μετά, περίμενε όμως και πάμε μετά σε αυτό που είπαμε ότι να μην είμαστε ζώα. Και πάμε στον Άγιο Διονύσιο λοιπόν που συγχώρεσε το δολοφόνο του αδερφού του. Ήταν επιλογή του. Άρα μήπως και εμείς πρέπει να συγχωράμε. Όχι. Διότι δεν θα πάρω το ρόλο του Θεού. Ο Θεός συγχωρεί. Με την αγάπη διορθώσω. Ποια αγάπη. Αγάπη να σου πω κάτι. Αγάπη προς ποιον. Παιδιά, με αυτή η πρόταση που λένε πολλοί ότι εγώ δεν είμαι Θεός να συγχωρώ. Με αυτή τη μαγιά να προσπαθήσω να γίνω σαν το Θεό. Μίμηση Χριστού. Αυτό προσπαθώ. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν έχει πει ότι ουκ ήλθαν. Φέρον ειρήνην επί της γης, αλλά μάχεραν.
Ναι, ήταν μαχητής. Το είπε ακριβώς έτσι. Μπορώ να σου παραθέσω και τα υπόλοιπα λόγια. Επειδή ήταν ένα επαναστατικό πρόσωπο ο Χριστός, το οποίο θαυμάζω ως ιστορικό πρόσωπο, όχι όπως άλλοι που το πάνε μόνο συμβολικά. Παρότι μπορώ να σου αποσυμβολήσω και την ιστορία όλη του Χριστού, όπως συμβολικά, όπως είναι κωδικοποιημένη, διότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Ήταν ο πρώτος επαναστάτης που αξίζει να υποθούν γι' αυτόν αλήθειες και λόγια. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις πότε αξίζει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Το ότι ο μόνο ο Θεός είναι άξιος να συγχωρέσει, εάν υπάρχει Θεός, ας πούμε, είναι λόγω του ότι κανείς από εμάς δεν είναι άμεμπτος. Να σου συγχωρήσω ότι όταν και εγώ ίδια έχω σφάλει, εξ αρχής. Όχι, δεν είναι ο ρόλος μου να συγχωρέσω κανέναν. Συγχαρητήρια σε όποιον μπόρεσε να γιάσει και να καταφέρει να υπερβεί ανθρώπινο εαυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στη σφαίρα του ισχυρού, αυτό δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια να επιβιώνουν άλλοι που μπορεί να είναι πιο κακοί, πιο μοχθηροί, πιο σφαιροντολόγοι, γιατί είναι η σφαίρα του ισχυρού. Δεν είναι η σφαίρα του δικαίου. Ακόμα και ο Πλάτωνος το γνώριζε αυτό, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλή πολύ. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Κοιτάς λοιπόν να ισχυροποιήσεις. Θα γίνω κι εγώ, επειδή είναι η σφαίρα του ισχυρού, θα κοιτάξω να γίνω κι εγώ να μπω στην. Δηλαδή θα πω αυτό που λέμε με τις θετικές. Οι θετικές δηλώσεις που κάνουμε, ο Μαγνήτης, η έλξη που λέει. Ανήκω στον κύκλο των νικητών, ανήκω στον κύκλο των σπουδών, είναι θετικές δηλώσεις. Άρα εγώ τώρα θα πω ότι, άρα αφού είμαστε στη σφαίρα των δυνατών και των ισχυρών, και αφού και εγώ θέλω να γίνω ισχυρή και δυνατή, αφήνω κάποια πίσω πράγματα, γιατί εγώ θέλω να φτάσω με αυτούς και θα αφήσω τις αρχές μου, θα αφήσω τις αξίες μου. Τι πραγματικά ορίζει όμως την ισχύ? Εγώ νομίζω μπορεί ότι οι ίδιες οι αξίες μας να ορίζουν την ισχύ. Αυτό θα σου λέγα. Άρα κοιτάς να ενδυναμώσεις και να ισχυροποιήσεις το εγρηγορό στο οποίο πιστεύεις. Αν πιστεύεις στην αγάπη, κάνει αυτό. Αν πιστεύεις στη συγχώρεση, κάνει αυτό. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στη συγχώρεση. Αλλά είναι ένας δικός μου προσωπικός δρόμος να μην πιστεύω στη συγχώρεση. Εγώ πιστεύω. Θέλει η αγώνα το να δεν είναι εύκολο να συγχωρέσει. Θέλει συνειδητή μετάνοια από τον άλλον. Μπορώ να συγχωρέσω, αλλά θέλει συνειδητή μετάνοια. Ποιος μετανοεί συνειδητά? Δεν είναι εύκολο να συγχωρέσει και να ξεχάσει. Και κάποιοι που λένε, και εγώ που μπορεί τώρα να έχω μαλώσει μαζί σου, εντάξει, το λέω από προσωπική μου αυτή, και να έχω κάτσει, να έχω κλάψει, να έχω μπει στη θέση σου, να τα έχω καταφέρει, να μου έχει φύγει η οργή, ο θυμός, η εκδίκηση, αυτά να μου έχουν φύγει, να έχω πει ναι, τη συγχωρώ τώρα τη Λίλη. Και όταν η Λίλη ξανακάνει το ίδιο. Άκουσα με τώρα, πρόσεξε όμως, μπορεί να σε έχω συγχωρέσει, μπορεί να σε αγαπώ. Αλλά κρατάω πισινή. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι έχω ένα φόβο ότι δεν σε έχω συγχωρέσει 1000%. Τέλεια. Άρα δεν με έχει συγχωρέσει. Γιατί κρατάω μία πισινή? Γιατί κανείς δεν μπορεί να συγχωρέσει το 1000%. Και στο λόγο από δική μου εμπειρία. Γιατί αφού με έχεις πληγώσει. Με πλήγωσες. Εντάξει. Βλέπω ότι έχεις αλλάξει. Βλέπω ότι έχεις γίνει πιο γλυκιά. Βλέπω ότι είσαι πολύ καλή. Βλέπω ότι θέλεις και προσπαθείς να τα βρούμε, αλλά κρατώ μία επισημένη, γιατί λέω κάτσε ρε φίλε, και αν τώρα μου κάνει την καλή και μου τη φορέσει πάλι. Άρα έχεις υποψίες. Ναι, δηλαδή κρατάς μία επισημένη. Δεν έχεις συγχωρέσει. Ξέρεις, αυτό το έλεγα εγώ και στον πνευματικό μου, του λέω νομίζω ότι είμαι καραγκιόζης, γιατί... Okay. Γιατί έτσι νομίζω. Δηλαδή, λέω συγχώρεσα τη Λίλια, τη συγχώρεσα αφού κρατάω πισινή. Όχι, ναι, δεν μπορεί να την αγαπάω και να χαίρομαι που τα ξαναβρίσκουμε και είμαστε φίλες γιατί την αγαπώ και είμαι χαρούμενη. Αλλά φοβάμαι λίγο. Το κόλπο λοιπόν δεν είναι να συγχωρείς. Το κόλπο είναι από την αρχή να μην παρεξηγήσει ή να μην χρειάζεται να συγχωρέσεις κανένα. Δεν γίνεται. Γιατί είμαστε άνθρωποι, γιατί μετά εντερά σου μαλώνει. Και ανάλογα και τι θα σου κάνει ο καθένας. Μπορεί να μαλώσεις και να μην χρειάζεται, να μην το έχεις κρατήσει μέσα σου. Δεν τα κρατάμε όλα μέσα μας. Εντάξει, λέμε για σοβαρά πράγματα. Για σοβαρά θέματα. Στα σοβαρά θέματα χρειάζεται. Λέμε τώρα να σου πάρει τον άντρα. Λυπιά. Να σε κουτσομπολεύει. Είναι σοβαρό θέμα να σου πάρει τον άντρα. Κοίταξε να δεις. Ο άντρας δεν είναι το κινητό. Το έχω δω. Αχ, το πήρα. Ο άντρας πάει μόνος του. Καμία γυναίκα δεν στο παίρνει. Σαφώς. Οπότε ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό οπωσδήποτε.
Καταρχήν ήταν αντικειμενοποίηση του άντρα, ήταν σεξιστικό και για τον άντρα. Αυτό έπρεπε να το διορθώσω. Όχι, πάει μόνος του, έχει συνειδητότητα, είναι ένα on ελεύθερο, καμία δεν στον παίρνει. Αλλά αυτό που σου είπα και πριν, η συγχώρεση απαιτεί συνειδητή μετάνοια. Όχι κροκοδίλια δάκρυα. Και ανάλογα εάν συγχωρείται. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι το οποίο φορά θανάσιμο αμάρτημα. Ας πούμε είπες για φόνο, ου φωνεύσεις. Πώς θα συγχωρήσω εγώ ένα θανάσιμο αμάρτημα, δεν το συγχωρεί ούτε ο Θεός. Διότι αναφέρθηκες που ο Άγιος συγχώρεσε τον δολοφόνο του αδερφού του, αυτό παρεβαίνει ακόμα και τους νόμους του Θεού. Ου φωνεύσεις. Είναι συγχώρητο. Δεν λέω να σου πω κάτι. Έτσι όπως το λες τότε και ο Πάτερ Παΐσιος που προσευχόταν για τη συγχώρεση του διαβόλου, το ξέρεις ότι ο Πάτερ. Τον οποίο διάβολο δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, άρα για ποια συγχώρεση του διαβόλου, αν ο Θεός κάνει έτσι τον πίνει, ας πούμε. Ένα αγγελάκι εγωιστικό ήταν. Εγωιστικό αγγελάκι, μήπως ήταν αυτό το mindset, το set του, το mindset του. Μήπως δημιουργήθηκε εξ αρχής για να αναλάβει την ευθύνη της κόλασης. Κάποιος δεν έπρεπε να αναλάβει την. Όχι, ήταν ο εγωισμός που ήθελε να γίνει σαν τον Θεό. Και να τον ξεπεράσει και δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί βγάζει τον Θεό μισό. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο Θεός έκανε λάθος και δημιούργησε ένα εγωιστικό όχι, πλάσμα. Δεν έκανε λάθος. Πώς γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρχιτεκτώνει σε λάθος. Άκουσε να σου πω κάτι. Ο Θεός δεν μας έκανε ρομπότ. Μας έκανε ελεύθερους. Και όπως έκανε μας ελεύθερους, έκανε και τα. Είναι αρχάγγελος ο Υιός Χώρος. Ναι, οι άγγελοι δεν έχουν βούληση. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι ελεύθεροι. Υπακούν εντολές Κυρίου οι άγγελοι. Όχι. Άμα το διαβάσει, είναι ελεύθεροι. Δεν είναι στρατιώτες. Ποιο σου είπε. Είναι ελεύθερα πνεύματα κι αυτά. Που υμνούσαν τον Χριστό, που δοξάζουν τον Χριστό. Τον Θεό. Ο Χριστός δεν υπήρχε Θεό, ακόμα. Ναι, μιλάμε για την πτώση του Θεοσφόρου, άρα ναι. Ακόμα δεν είχε υπάρξει ο Χριστός. Ναι, για διαβάσει. Αυτό που σου λέω τώρα είναι καθαρά ήθελε, έπαθε. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει διάβολος με κερατάκια και με τέτοια. Ο διάβολος είναι ο εγωισμός. Είναι αυτό το πράγμα, ο εγωισμός. Όλα τα συναισθήματα λοιπόν τα έχω και εγώ και εσύ μέσα μας. Ναι. Απλά αλλάζει το ποσοστό. Εγώ έχω πάρα πολύ εγωισμό, okay. Αλλά έχω 80%. Εσύ έχεις πολύ εγωισμό, αλλά έχεις 30%. Εγώ έχω πολύ κακία, έχω 150%. Εσύ έχεις 30% κακία, 10%. Καλοσύνη, ξέρω, με καταλάβεις, από όλοι μας, όλοι έχουμε όλα τα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα είναι πόσο δουλεύει ο καθένας τι. Δουλεύω την ησυχία μου, δουλεύω τον εγωισμό μου, δουλεύω την αυτοαρεσκία μου. Κατάλαβες τι δουλεύω, δουλεύω την καλοσύνη μου. Ναι, πόσο από τα θανάσιμα αμαρτήματα θες να περάσεις στις 7 αρετές. Μπράβο. Εάν το θες αυτό, αν το εξαποδικοποιήσεις και θες να παλέψεις, να χτίσεις μέσα σου το. Θες να πας με το σταύρο στο χέρι. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Θα σου πω κάτι, μου λένε πολύ ρε παιδί μου. Εντάξει, ελεύθερη, είσαι μεγάλο στο παιδί σου. Μπορείς να έχεις τον τάδε, ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Σαν γυναίκα. Ναι. Μα ρε παιδιά, εγώ πάω με το συνέστημα. Δεν πάω με. Θα μπορούσα δηλαδή να ήμουν σε διαφορετική φάση. Που φίλες μου, ξέρω εγώ, με κοροϊδεύουν. Όχι, εγώ προτιμώ να είμαι έτσι, γιατί πάω με το συνέστημα. Δεν μπορώ να πάω με έναν άντρα και να με έχει βασίλισσα και να τον ζηγαίνω και να με τον θέλω. Μα ναι. Πώς το πας με κάποιον, αν δεν τον θες, εξαρτάται. Λοιπόν, κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Που κάνουν γάμο για το συμφέρον. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Κάνουν γάμο γιατί θέλουν να πετύχουν κάπου ή δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν κανένα γάμο, κατά επιλογή τους. Ναι. Εντάξει, γιατί σου λένε ότι εγώ, άμα δεν μου κάνει κλικ, δεν πάω ρε παιδί μου, τέτοια είμαι εγώ. Άμα μου κάνει κλικ, δεν πάω. Ναι, ναι, και εγώ. Άρα θα μείνω μόνη μου, άρα θα μείνω μαγκούφα, άρα εμένα που θα με βρίσκει που έχω χάσει τα τριόροφα από αυτούς που με έχουν ζητήσει και δεν ξέρω, κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί θα έμενες και στους τρισορόφους, έτσι κι αλλιώς αν το αναλύσουμε μόνο έναν χρειάζεσαι. Δηλαδή, πραγματικά μόνο έναν χρειάζεσαι. Ναι, είναι αυτό το τι δουλεύει ο καθένας μέσα του, πώς θέλει να ζήσει, είναι οι επιλογές του. Ναι, σαφώς. Καταλαβες. Ας σταθούμε σε αυτό, είπες για επιλογές. Κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές φορές δεν υπάρχουν επιλογές. Πολλές φορές υπάρχουν απλά καταστάσεις που δημιουργούνται και πρέπει να τα απεξέλθουμε. Και ανάλογα με το τι έχουμε βιώσει και τις προσλαμβάνουσες που έχουμε λάβει, από τα παιδικά μας χρόνια και την ενηλικίωση,
έτσι και θα αντιδράσουμε. Η επιλογή ουσιαστικά μας δίνεται πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να χτίσεις από την αρχή τα πράγματα όπως θες, έτσι κι αλλιώς. Αναγκάζεσαι να υπάρξεις. Άκου να σου πω κάτι. Άρα, καλά, λες ότι καταστάσεις. Άρα και ποια ελεύθερη βούληση και ελεύθερη επιλογή ουσιαστικά. Ναι, γιατί όταν εγώ γεννηθώ σε μια οικογένεια που δεν έχει να μεταΐσει και βγω από μικρό και ζητιανεύω στους δρόμους, δεν το ήθελα, δεν με ρωτήσανε. Η κατάσταση ακριβώς. Με έφερε. Η κατάσταση με έκανε κλεφτρώνη, η κατάσταση με έκανε ναρκωμανής, η κατάσταση με έκανε πόρνη, η κατάσταση με έκανε... Κατάλαβες θέλω σου πω, γιατί υπάρχουν οντός άτομα, δεν γεννήθηκε ο άλλος και έφτασε στην εφηβεία και είπε άπα να γίνω ναρκωμανής ή άπα να γίνω κλεφτρώνη ή άπα να γίνω πόρνη του δρόμου, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Οι καταστάσεις το φτάνουν εκεί που το φτάνουν. Ή σου λέει ο άλλος, εγώ ποτέ έχουν έρθει εδώ πέρα άνθρωποι μου λένε εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα να γίνω ηθοποιός. Και έτυχε μία σύμπτωση. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Ναι. Ήταν η κατάσταση τέτοια και του πήγε έτσι. Αυτό. Εμείς, ναι, αλλά είναι επιλογές μας τώρα πώς διαχειριζόμαστε και τις καταστάσεις. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα... όταν υπάρχουν βιοποριστικές ανάγκες δεν έχεις εύκολες επιλογές. Ναι, εκεί είναι πώς επιλέγουμε τώρα. Δηλαδή τώρα θα μου πεις το παιδάκι που πεινάει, δεν θα το σκεφτεί. Ακόμα και σαν γυναίκα, με γυναίκα. Η μία γυναίκα μεγάλωσε στην Ευρώπη, πολύ διαφορετικά από μία που μεγάλωσε και ζει στο Ιράν. Καταλαβαίνεις. Ναι. Οι αλήθειες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολύ διαφορετικές. Αυτές οι κοπελές πώς έχουν τραβήξει. Ναι, όπως η Μάσα Αμίνη, η οποία δολοφονήθηκε από την... από την αστυνομία ήθουσε τώρα. Έγινε ο κόσμος, έχει ξεσηκωθεί και στο Ιράν. Άντρες, γυναίκες και πετάνε τις μπούργκες. Του 22 χρόνια κοπέλα. Από τη Morality Police, αστυνομία ήθους. Που υποτίθεται ότι εκεί πέρα είναι, έχει να κάνει και καλά με την κουλτούρα τους. Η μαντήλα, το. Όμως, αν είχε να κάνει με την κουλτούρα τους, όντως, δεν θα χρειαζόντουσαν Morality Police να τους το επιβάλλει. Άρα δεν έχει να κάνει με αυτό. Όμως εγώ δεν πρόκειται να δολοφονηθώ επειδή δεν φοράω μαντήλα στα μαλλιά μου. Κατάλαβες. Μια συγγραφέας που ήταν ακτιβίστρια και ήρθε, και ήρθε ο αδερφός της και την έσφαξε με το αυτό, μια δημοσιογράφος. Ναι. Και ήταν δημοσιογράφος εκεί, φεύγει από εκεί πέρα για να γλιτώσει και την έψαξε ο αδερφός. Ο αδερφός της ο ίδιος την καθάρισε. Ναι. Από να δεις τώρα, γιατί είμαι ηθικής. Από τώρα. Καλά, και εμείς το είχαμε παλιά όμως στην Κρήτη αυτό και παλιά. Μην το συγκρίνεις αυτό, συγκρίνε το με κάτι άλλο. Συγκρίνε το με τα παλιά χρόνια η γυναίκα στην εκκλησία έπρεπε να φοράει μαντήλα. Και έπρεπε να πηγαίνει μέσα στην εκκλησία όταν δεν ήταν αδιάθετη, όταν δεν είχε περίοδο. Θα το πω έτσι όπως είναι, έχω βαρεθεί να κρυβόμαστε και με αυτό. Δίναμε παλιά τις σερβιέτες στο γυμνάσιο σαν να ήταν ναρκωτικά, δεν τα κάναμε έτσι. Μην τα δει κανένας μαθητής και είναι κάποια ντροπή. Εντάξει, αυτό είναι σεβασμός. Σεβασμός, ναι. Εντάξει τώρα να σου πω κάτι και μέσα αυτό τώρα συμβαίνει. Είναι τώρα κάτι που πονάμε. Η γυναίκα. Όχι, όχι, σε μια γυναικεία. Δεν θα μπορούσα, εγώ, δεν θα μπορούσα να κάνω παιδιά αν δεν είχα περίοδο. Δεν θα ήμουν μόνιμη. Έχω σταματήσει να πηγαίνω σε γυναικείες τουαλέτες και πηγαίνω σε αντρικές γιατί είναι πιο καθαρές. Αυτό είναι θέμα βρωμιάς τώρα. Δεν είναι. Συγγνώμη, μπαίνει σε μια γυναίκα και βλέπεις την αυτή που λες τώρα. Όχι, αυτό είναι βρωμιά. Περίμενε. Αυτό είναι βρωμιά. Δεν έχει να κάνει με το υπόλοιπο. Είχα δύο αγόρια μέσα στο σπίτι και μας έλεγε ουδέποτε θα ξέρει ο πατέρας σας και αδερφός σας πότε έχετε περίοδο. Ούτε ο άντρας σου. Ούτε ο άντρας σου πρέπει να ξέρει πότε εσύ είσαι αδιάθετη. Γιατί να το ξέρει. Γιατί να το ξέρει, από τη μέση και κάτω θα σε ξέρει. Γιατί δεν θα σε ξέρει άντρας από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και πάνω εννοείται θα ξέρει το μυαλό. Γιατί ξύπνα να τις τα πεις. Δεν θα ξέρει το μυαλό και τη σκέψη σου, δηλαδή. Αλλά εγώ ήμουν χαζή. Γιατί να μην ξέρει τι σκέφτομαι. Γιατί μετά να μα τη φοράνε. Να γιατί μα τη φοράνε, το πε. Έτσι είναι, εγώ να σου πω κάτι, αυτό που λες τώρα εσύ, πόσο χρόνο είσαι κόρη μου. 33. Λοιπόν, στα χρόνια σου λοιπόν και εγώ τα ίδια έλεγα στη γιαγιά μου. Και να χτυπιέμαι έτσι και σένα. Μα δεν υποτίθεται ότι πρέπει να μας τώρα χειριμείς. Τώρα που είμαι 48, της έλεγα εγώ θέλω να είναι φίλος μου. Ναι. Πρώτα φίλος μου και μετά εραστής μου. Καλά μου λέγε. Ναι, μου βγάζει καλά. Λογική αυτό, μου βγάζει λογική. Καλά μου λέγε. Πώς θα συμπορευτείς με κάποιον αν... Καλά, και μου λέγε δεν θα τα ξέρει όλα γιατί θα στα χτυπήσει. Θα σου χτυπήσει για την πουτάνα τη φίλη σου που θα του το πει. Ότι πήγε και μάλλον και μάλλον. Θα σου τα χτυπήσει. Θα έρθει ναι, αλλά δικό τη είναι, α πάει και μάλλον. Θα έρθει στιγμή
που αυτά που του λες εσύ, ότι στον πρώτο καυγά θα τα και εγώ. Μισό λεπτό, αυτά είναι στερεότυπα. Όχι, δεν είναι καθόλου στερεότυπα. Είναι στερεοτυπικό. Εγώ το είδα και εγώ, αυτό που λες τώρα, ό,τι όμως λες εσύ και αντιδράς, το έκανα εγώ, θυμάμαι στη γιαγιάκα μου. Χτυπιόταν και γιατί με τη γιαγιά μου πήγαινα χτυπιόταν. Άμα αρχίσει να σου χτυπάει πράγματα που αφορούν το σώμα ενό άλλου ανθρώπου, έξω από την πόρτα. Ήταν πολύ μπροστά. Και μου τα έλεγε τότε και πήραμε και πυρίτσες και τι έλεγα, τι λες με γιαγιά και αυτά. Μου το έλεγε όμως και ο πατέρα μου αυτά. Μου τα έλεγε και ο πατέρα μου. Ναι, και εξακολουθεί να είναι το ίδιο φαλοκρατική αρχή. Ότι άκουσε με, και εγώ να λέω μα γίνεται. Εγώ άμα δεν είναι φίλο μου και μετά γκόμενό μου, τι να το κάνω. Πώ θα πορευτώ και υδροχώσω εγώ τώρα τη ζωή. Πώς θα πορευτώ. Συγγνώμη, σου πω κάτι, γι' αυτό δεν έχω άντρα. Γιατί δεν έχω βρει αυτό να πορευτώ. Κάτσε, βρε παιδί μου, μην το λες αυτό. Εγώ είμαι σε σταθερή σχέση. Είμαστε 14-15 χρόνια με τον άνθρωπό μου. Μπορεί να έχει πέσει καλό παιδί, αλλά συνήθως τα χτυπάνε. Μπορεί. Σε κάποια στιγμή στον καυγά τα χτυπάνε. Και εγώ το βίωσα αυτό. Και το βίωσα και από τον άντρα μου και από άλλες σχέσεις που έχω κάνει τώρα. Ναι, αλλά άμα νευριάζεις και απλά φεύγεις, δεν μπορεί να στο χτυπήσει γιατί δεν είσαι εκεί. Μετά αν είσαι εκεί που είσαι, οπότε σε ψάχνει. Οπότε μετά μέχρι να σε βρει, να έχει ηρεμήσει το κουμπέρα. Είναι κόλπο αυτό που σου λέω, παιδί μου. Το κάνεις αυτό και ηρεμήσει. Κοίτα τώρα, έχουμε νευριάσει. Γεια σου! Φεύγει. Καταλαβες. Μετά λέει, πού πήγε η τρελή. Του αρχίζουμε και του περνάνε τα νεύρα. Γιατί είναι και τρελή. Καταλαβες, εγώ είμαι τρελή. Μετά αρχίζει και παίρνει τηλέφωνο. Οπότε μετά έχει το άγχος να σε βρει. Κατάλαβες, άρα δεν προλαβαίνει να σου χτυπήσει. Εσύ το έχεις δει έτσι, εγώ που κάνω καγά. Ναι, εγώ κοτάσεις φυγής είναι άλλο πράγμα. Σε πληροφορώ ότι μου τα χτυπάνε. Δηλαδή το έχω βιώσει, αυτό συνέχεια από πολλές, όλες μου οι σχέσεις. Και η μορφωμένη και η αμόρφωτη και η κυριλέ και η ακύρητη. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό. Και οι μεγάλοι, όλοι μου τα έχουν χτυπήσει κάποια στιγμή. Όλοι. Μα τι είναι... γιατί είναι αυτό, ότι ψάχνουν να βρουν την αδυναμία. Που όταν κάνεις ένα καυγά θα σου το χτυπήσουν ή θα σου το... ή θα σε προσβάλλουν με αυτό ή κάτι ξέρω εγώ. Ή θα προσπαθήσουν να σε ταπεινώσουν. Εγώ έχω δει και το άλλο. Να λέω σε έναν άνθρωπο το παρελθόν μου και να μου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και μετά από 1,5 χρόνο να θυμηθεί το παρελθόν μου για να μου πει ότι χωρίζουμε. Καταλαβες. Δηλαδή στην αρχή να του λέω εγώ ξέρω εγώ αυτό ήταν το παρελθόν μου. Και μου λέει δεν με νοιάζει και είσαι σαν ψωγονίστρια, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Και μετά από 1,5 χρόνο πάτησε σε εκείνο, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω. Ναι, απλά ψάχνει αφορμή να πατήσει κάπου. Ναι, αλλά. Γενικά το έχω ζήσει αυτό. Πολλά γιατί να κάτσω σε οδηγηθώ πόσες ιστορίες τώρα δεν κάνει. Παμέτρητες. Και σε φίλες μου το βλέπω. Εδώ πάει άλλη και είναι πρόσφατο αυτό. Μια φίλη μου. Έχεις μύδο. Από τώρα. Είναι κοπέλα από την εκκλησία τέλος πάντων και τη βγάζω με ένα φίλο μου να μας ακούει αυτός ο φίλος. Τότε μου στείλει και μήνυμα. Λοιπόν, και λέει αυτή τώρα, του λέει αυτού μου αυθόρμητα, αυτή σαν και σένα είναι αυτή αυθόρμητα το παιδί. Εγώ του λέει πριν μπω στην εκκλησία ήμουνα μητρομάνα. Okay, οκ, ναι. Πολλο, τι του είπε. Ότι τη αρέσει το σεξ. Εγώ χτυπιόμουν. Τι του είπε, σιγά. Ναι, καλά το τοπικό πέλο, το τοπαυθόρμητα, τίμια, μια χαρά, ούτε εγώ την παρεξήγησα. Γιατί λέγεται μητρομανής κάποιο που θέλει πάρα πολύ σεξ, ενώ κάποιο που πηγαίνει με πολλές γυναίκες λέγεται. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μητρομανή είναι ότι θέλει συνέχεια, δεν έχει ικανοποίηση, δεν ικανοποιείται. Δεν έχει οργασμό. Α, εντάξει. Άρα... Άλλο μου αρέσει το σεξ, γιατί όταν έχει οργασμό, πάνω από 3-4 φορές δεν μπορεί να το κάνει την ημέρα. Ο μητρομάν ή μητρομάν, επειδή δεν έχει οργασμό. Δεν ξέρω, δεν σου κομμάτι στατιστικά, δεν ξέρω. Πηγαίνει έτσι, απλά γιατί πηγαίνει. Τέλος πάντων, και εγώ δεν το ήξερα μικρή, μετά μου το εξηγήσανε τι γίνεται. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Ναι, μητρομάν, ναι, δεν έχει την ικανοποίηση και γι' αυτό νομίζει και νομίζω ότι με το να αλλάξει άντρες, θα βρει την ικανοποίηση να δεν τη βρει. Τέλος πάντων, η κοπέλα αυτή τώρα μιλήσει αυθόρμητα. Ωραία. Και είπα αυτό. Ο φίλος μου. Εκείνη την μέρα δεν είπε τίποτα. Σε πληροφορώ την πρώτη μας διαφωνία ή που του είπα εγώ πάω με τα κορίτσια της εκκλησίας. Βέβαια, η τάδε υπήρξε, η δείξε που όλες οι θεούσες ίσον. Μου τα πω όλα. Καταλαβες. Και το βλέπεις ότι στο χτυπάει ο άλλος. Γιατί δεν υπάρχει λέξη για τον αρσενικό να τον λέμε πούτανο. Πούτανος λέγεται. Άντρες λέγεται πούτανο. Εμείς στην Κρήτη τους άντρες τους λέμε πουτάνους. Συγγνώμη και όλα. Μπι. Ναι. Ναι. Ο πουτάνος λέμε αυτός. Ο άντρας είναι πουτάνος. Οκ. Πόρνος. Πόρνος, πουτάνος. Ναι, το πόρνος υπάρχει. Γιατί δεν λέγεται.
Πάλι δεν είναι ένα σεξιστικό ταμπού. Και δεν είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες που όντως εργάζονται. Συγγνώμη, Αθανάτης, υπάρχει ο μαλάκας. Δεν υπάρχει η μαλακή. Μόνο η μαλακισμένη. Υπάρχει μαλάκο. Μαλάκο δεν το λέμε. Αλήθεια, βρίζουμε free. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω. Θα μας κλείσουν, τι γίνεται. Αν βρίσκουμε φρύνα, σου έρχομαι κάθε μέρα. Όχι, παιδί μου, κάνουμε μπαμπινιώτη τώρα. Κάνουμε μπαμπινιώτη τώρα. Κάνουμε. Εντάξει. Λεξιλόγιο κάνουμε τώρα. Συγγνώμη. Το αναπτύσσουμε κιόλα. Βεβαίω, βεβαίω. Θα μου βάλω λογοκρισία. Τι χρειάζεσαι, Ολυμπία. Τι χρειάζεσαι πιο πολύ από μένα. Δεν περίμενα να συναντήσω τέτοιο άνθρωπο άλλον. Τι χρειάζεσαι περισσότερα. Ανθρωπέ μου, ανθρωπέ. Λοιπόν, και γιατί σε διέκοψα τώρα και σου λέγα όλα αυτά για τα... Κάτι λέγαμε. Ξεκίνησα από το ταμπού της περίοδου. Ότι ενώ είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι είμαστε γόνιμες, κάτι το οποίο δείχνει ότι υποφέρουμε για ένα σκοπό, γιατί πονάμε, υποφέρουμε αυτές τις μέρες οι γυναίκες, και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι θα συνεχιστεί το ανθρώπινο είδος, εμείς ακόμα και στο σχολείο δίναμε τις αρκετές έτσι σαν ναρκωτικά. Δηλαδή, πιο φανερά δίνανε τα ναρκωτικά στο προάβλιο, παρά εμείς μεταξύ μας, αν πονούσαμε, που είναι είδος πρώτης ανάγκης, έπρεπε να υπάρχει παντού, έτσι. Να υπάρχει στις τουαλέτες όταν μπαίνουμε σε καφετέριες. Τώρα έχουν αρχίσει και το βάζουν. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, εσύ μετά εκεί με διέκοψες λέγοντάς μου ότι για την καθαριότητα αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ταμπού της περίοδου, έχει να κάνει με το πόσο καθαρός έχεις μάθει να είσαι και σπίτι σου. Αυτό που λες. Το να μην είναι έτσι ανοιχτά και μια βρώμα. Καταρχήν. Ναι, αυτό. Δεν το έχει πάρει εσύ αυτό με την καθαριότητα. Ναι, το έχω δει. Θα σου πω ότι εγώ κυρίως είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσα με παπά παρθένο. Ξέρεις. Ψήρα λίγο. Οπότε είχα αυτό με. Τη συχασιά, ρε παιδί μου, συχαίνομαι λίγο. Ναι. Και τώρα με το παιδί έχω γίνει λίγο πιο. Αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι αποστηρωμένη γενικά σαν άνθρωπος. Απ' την άλλη, δεν με θεωρώ αποστηρωμένο άνθρωπο. Όμως μου αρέσει να είναι τα πράγματα καθαρά και τακτοποιημένα. Να υπάρχει μία αρχή και ένα τέλος να μπορείς να τα βρίσκεις. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό που είπες έχει να κάνει με το αν ο άνθρωπος είναι τσαπατσούλης, είναι καθαρός. Πόσο σέβεται ο ίδιος τους άλλους που θα χρησιμοποιήσουν. Όχι, εγώ γενικά είμαι και λίγο ανεμικούλα, οπότε γενικά δύσκολα φουντώνω. Πριν κρύωνα, τώρα φούντωσα. Τι ξέρω. Έχει πολύ υγρασία πάντως έξω. Έχει μια υγρασία που έβρεξε χάλια. Ναι. Να σε ρωτήσω, έκανες μια ωραία εκδήλωση για αυτή την οργάνωση. Είστε στο Μίκη Θεοδωράκη, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελες να μου πεις το Δήμο που μας στήριξε. Μπράβο, και ποιοι συμμετείχαν, να πεις κάποια ονόματα. Ναι, μετά θα ήθελα, επειδή περνάει η ώρα, να μου πεις στοιχεία στο σελίδα. Πού μπορούμε να σε βρούμε. Αυτή τη στιγμή είπα από την αρχή ότι θα μας βρείτε στα social και στο insta και στο facebook. Μου διαφεύγει το mail μας. Δεν πειράζει. Αν πατήσει κάποιος Artivist Movement θα τα βρει όλα και το mail μας και εμάς. Την οργάνωσή μας. Στο Μίξε Δωρά και σίγουρα θα ξεχάσω ονόματα και παιδιά γιατί ήταν 20 άτομα. Αλλά έτσι αναφορικά είχαμε πείσει τους Poetry Slam. Είχαμε τη Χριστίνα Ξηρόκοστα, έχει κάνει συνεργασία και με την Panic Records παλαιότερα, έχει κερδίσει και παιχνίδι το Star Academy. Η καταπληκτική φωνή, τον Ραφαήλ Αριστοτέλους, τώρα θα βρίσκεται και στον Oliver Twist στο musical, στο Μίζωνος νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Τραγουδιστής και αυτό το παιδί, φοβερές φωνές, ηθοποιός και ερμηνεύτρια η Έλενα Ινάσιου, έξω από οικαστικού στο Φουαγέ, τώρα να θυμηθώ κάποιο όνομα, είχαμε τον Τζαμαλί το Μάικ, το οποίο το παιδί είναι και συνεργάτης και βοήθησε και στην οργάνωση των οικαστικών έξω, ήταν δική του ομάδα οικαστικοί που ήρθαν οι περισσότεροι. Είχαμε την Ιώνα που κάνει ένα φοβερό project, το I am not a doll, μας έφερε κάποια γλυπτά της. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και το project I am not a doll, είναι φοβερή η κοπέλα. Και τα αγάλματά της πρεσβεύουν ουσιαστικά το κάθε ένα μια μορφή βίας. Είναι φοβερή η δουλειά της. Τι να σου πω τώρα, έχω ξεχάσει πάρα πολλούς, ήμασταν
μόνο τα μοντέλα, τα δικά μου η ομάδα που παρουσίασα εγώ την κολεξιόν ήταν 12 κορίτσια, φαντάζω αυτό. Δηλαδή να κάτσω να σου πω ονόματα. Η κυρία είναι ενδυματολόγος, έχει το δικό σου χώρο στο Παγκράτη. Πού το έχει το δικό σου το χώρο? Ναι, ζωγράφου, όχι Παγκράτη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ο ίδιος χώρος, είμαστε 160 τετραγωνικά. Ο χώρος που στεγάζω το ατελιέ μου είναι ο χώρος που θα στεγάσει το Artivist Movement και το σωματείο μας έτσι κι αλλιώς. Α, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έρθεις μια μέρα. Να πω ότι αν εγώ, ας πούμε, ξέρω, θέλω να κάνω κάτι μέσω τότε μόνο πληρώνω, τι μου έχεις πει? Τώρα μιλάς για το σωματείο, αν κάποιος συμμετέχει. Σου είπα ότι τα ενεργά ουσιαστικά μέλη, τα μέλη που θα έχουν υποχρέωση, θα είναι τα μέλη που χρησιμοποιούν το χώρο. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο χρόνο θες μες στο χώρο. Και αυτό έχει κυρίως για τα πάγια έξοδα. Διότι αυτά θα πρέπει να πληρώνονται και είναι αδύνατο να ξέρεις και ένα ρεύμα 100 μέλη και να πληρώνει ένας. Γιατί άλλη κατανάλωση θα έχω εγώ μόνη μου και άλλη κατανάλωση όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις. Είτε τις στουντιακές, είτε μηχανικό εξοπλισμό. Ή οτιδήποτε, να έρθει να κάτσει να κάνει την έρευνά του, ας πούμε, τη διαδικτυακή, σαφώς και πολύ λιγότερο. Αλλά όταν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις που να ανάψει, να καίει το στούντιο ή να έχει γνώμη που θέλω να κάνω μια φωτογράφηση, να την κάνω σε σένα. Και εσύ υπάρχει κατανάλωση σε όλα. Άρα το ποσό θα είναι ένα ποσό από 10-15 ευρώ για τα ενεργά μέλη, που είναι αυτά που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του χώρου. Και το ποσό ξεκαθαρίζω και το τονίζω ότι είναι για τα πάγια έξοδα, γιατί δεν πάμε να στήσουμε κάτι εδώ πέρα το οποίο θέλει τα χρήματα του κόσμου. Θέλουμε να ενωθεί μαζί μας ο κόσμος. Δεν θέλουμε να μας στηρίξουν μόνο καλλιτέχνες. Είναι αυτό που σου είπα, ο καλλιτέχνης είναι πάνω απ' όλα πολίτης. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, είμαστε στην ίδια κοινωνία, μας έχουν βάλει στα ίδια κουτιά, προσπαθούν να μας γαλουχίσουν με τα ίδια καλούπια. Οπότε νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να σταθούμε ο άνθρωπος δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό πάνω απ' όλα. Έτσι. Και ο ένας δίπλα στον άλλον. Πάντως να σου πω κάτι, όλο αυτό που δημιούργησες ήταν μια δική σου ιδέα που γεννήθηκε, είπαμε, μετά την Καρολάιν, μαζί με την απώλεια της φίλης σου. Όλα μαζί δηλαδή κάνανε το... Ήταν μαζί, είναι γιατί... Ένα κοκτέιλ, ας πούμε. Εμείς τρέχαμε για τις χημοθεραπείες της το διάστημα και με την Καρολάιν, δεν είχε ακόμα δηλαδή φύγει. Δεν είχα κι εγώ αποδεχτεί ότι, αλλά μετά το τελειωτικό χτύπημα... Ήταν στην ηλικία μου, βέβαια. Ήταν και ένα χρόνο μικρότερη, πώς άκουγεται αυτό. Ναι. Φαντάσου, εγώ έκαψα φωτογράφηση μόδα, την έκαψα, δεν την έβγαλα ποτέ τη φωτογράφηση. Γιατί τη μέρα της φωτογράφησης ήταν χάλια, μου λέει θα έρθω να είμαι εκεί, ό,τι χρειαστείς να σε στηρίξω. Έρχεται άρρωστη, λιποθυμάει, έχει ψηλό πυρετό, τρέχουμε στο νοσοκομείο. Την πήγε ένας άλλος φίλος, ο Γρηγόρης, μαθαίνουμε ότι έχει αυτό που έχει. Και μεταστατικό και τέταρτο στάδιο, δεν ήθελα ούτε να βλέπω εκείνη τη μέρα. Ακόμα υπάρχει κάπου σε κάποιο φάκελο αυτή η φωτογράφηση, αυτό το editorial πιο χωμένο δεν γίνεται, δεν μπορώ ούτε να το δω. Ακόμα δηλαδή δεν είμαι... Το είχε, το ήξερε τότε. Όχι, δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε κοινή ήξερε. Υπέφερε, δεν ήταν καλά, αλλά δεν είχε κάνει τέτοιου είδους εξέρεση. Όχι, δεν το ήξερε. Που υπέφερε, δηλαδή, τι συμπτώματα. Είχε διάφορους πόνους, ανέβαζε και πυρετό τελευταία. Θεωρούσε ότι ήταν υπερκόπωση στην πλάτη, κυρίως στην πλάτη. Κυρίως στην πλάτη και στη μέση, και εκεί ήταν που την πάτησε, γιατί σου λέει είναι κάτι άλλο, η μέση μου πονάει, δούλευε πάρα πολλές ώρες, οπότε σου λέει κουράστηκα, έκανα έρανα, όχι, ήταν κάτι μέση που τη χτυπάγε κάτω. Ναι, χαμηλά, και ψηλά, αλλά κυρίως χαμηλά, μέση, και μέχρι να καταλάβει τι τη συμβαίνει, σου λέω ήρθε, γιατί αυτό την έπιανε και την άφηνε ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή εκεί που είμαστε σε ένα escape room φωτογραφίζαμε εκείνη τη μέρα, άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Μας έμεινε, λιποθύμησε. Και την πάει ο φίλος. Κάτσε, για πες μου, ρε, με αυτό. Γιατί έτσι έχω ακούσει και στα έντερο ήταν, δηλαδή, θες να μου πεις. Όχι, ήταν μεταστατικό. Είχε κάνει πολλαπλές μεταστάσεις πλέον. Γι' αυτό ήταν και τέταρτο στάδιο που είχε φτάσει. Πού τη είπαν ότι ήταν παντού? Ξεκίνησε. Ναι, δυστυχώς. Ξεκίνησε από οθήκη. Ναι. Ναι. Και
τη μία της Ρίζα την Κράτσα, καλά έκανε διάφορες αφαιρέσεις, οργάνων, πώς κατά, άμα είναι μεταστατικό. Κάτσε, παιδί, είχε βρει κάτι στην οθήκη και της την αφαιρέσει, ναι. Όταν πήγε, είχε και σε άλλα σημεία. Πες το μόνο με σειρά, γιατί έχω φοβεί, πες το. Να μην εξοβείς, ότι είναι να σε βρει, θα σε βρει. Άσε, γιατί φοβάμαι, πες μου. Να τσεκάρεις απλά σε τι επίπεδο είναι τα λευκά σου κάθε χρόνο. Μπορείς να το κάνεις μέσα εξετάσεις, εξετάσεις αίματος. Η άλλη είχε κάνει τα λευκά της και μετά ένιωθε πολλούς πόνους στην κοιλιά, πολλούς πόνους στην κοιλιά. Μια ηθοποιός, πέρυσι έφυγε, 40 χρόνια με δύο παιδάκια, μπαμ, 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 μέσα σε 6 μήνες. Να σου πω το πιο τραγικό. Εμένα αυτή η φίλη που σου λέω, η κολλητή μου, όταν έφτασε εκεί πέρα, στο νοσοκομείο, είχε από πνεύμα που είχε σκιά και καλά, και εκεί τελικά ήταν καρκίνος. Απλά θα σου πω, κάποια όργανα βαρούσαν χυμό για να φύγουν. Δεν τα αφαιρέσανε. Κομμάτι, τώρα τι να λέμε, εντέρου. Είχε πάει παντού, είχε κάνει μετάσταση παντού. Υπήρχε πρόβλημα όταν πήγε, το κατάλαβε πολύ αργά. Και να σου πω το πιο τραγικό που πέρασα ήταν ότι γεννάω. Η κολλητή μου είναι σε αυτή την κατάσταση. Παρά αυτά γεννάω, λίγο μετά είχαμε και την καραντίνα με τον COVID, αλλά παράλληλα έχω καλό είδος καρκίνο στο ενδομήτριο. Και αρχίζω εγώ τώρα με νεογέννητο παιδί να περιμένω βιοψία. Οπότε αν η φίλη σου είναι σε αυτή την κατάσταση, λες ωραία, ξέρω εγώ, σκέφτεσαι αρνητικά, λέω, εντάξει, την κάτσα με τη βάρκα, θα είναι κακοήθης, τι να μου πούνε, και έχω και το νεογέννητο. Εγώ τώρα πήγα και μου λέει, έχεις ενημιώματα στις οθήκες. Τα ενημιώματα, μα δεν το προσέξεις, μπορεί να γίνουν καρκίνα. Το ξέρω. Μα εγώ ήμουν απλά τυχερή, έπαθα καλό. Ήταν ίσουνα στα πρώτα από όλα, όπως και να δεν δίνει πάντα συμπτώματα τέτοια. Εμένα, ας πούμε, είχε βγάλει ολόκληρη τη σεζόν, δούλευε Μύκονο. Πού να καταλάβει, σου λέει, είναι υπερκόπωση. Η μέση της βαρούσε, η μέση πονούσε. Ο κύκλος της ήταν κανονικός, δεν σου δίνει, αυτή είναι η πουλία με τον καρκίνο. Δεν σου δίνει συμπτώματα. Η Αλίκη, για να είχε συμπτώματα, έπρεπε να φτάσει τέταρτο στάδιο. Το καταλαβαίνεις. Επίσης, θα σου πω ότι όταν βλέπει νεαρά κύτταρα ή γιες κύτταρα, αυτό καίει πιο γρήγορα. Ναι, από μια μέση μεγάλη. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Απλά φαντάσου, να έχεις την κολλητή σου άρρωστη έτσι βαριά από αυτό το πράγμα, να πηγαίνεις στο γιατρό. Εμένα μου το είπες και πονάω πίσω στη μέση. Να σου λένε, κοπελιά, έχεις κάτι, πρέπει να το δούμε, να σε ψάχνουν και να περιμένω και βιοψία με το νεογέννητο. Ήμουνα, δεν μπορεί. Δεν ξέρεις να σου πω κάτι. Φοβάσαι και δεν ξέρεις να σου λένε και αλήθεια οι γιατροί τι γίνεται. Γιατί εγώ είδα και οι κύστες, ας μου λέει γυναικολόγος, έχεις δύο κυστούδες, δεν έχεις κάτι ενώματα, μια χαρά, είσαι όλα καλά. Εγώ πάω και διαβάζω στο ίντερνετ μετά και σου λέω ότι αυτά δεν τα προσέξεις. Και εμένα, για να μην με τρομάξει, μου είπε ότι έχεις πάχυνση του ενδομητρίου. Η πάχυνση του ενδομητρίου ήταν καρκίνο, ήταν καλοήθης απλά ο όγκος που είχα βγάλει. Δεν ήταν μεταστατικό, ήταν καλοήθης, αφαιρέσαμε, ζω, είμαι εδώ. Αλλά επειδή τα γνώριζα και από την κολλητή μου κάποια πράγματα, τι μου έλεγε, εγώ κοίταζα το νεογέννητο, έβλεπα τα χάλια μου, έβλεπα την αλήθεια και έλεγα εντάξει. Την κάτσαμε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Το τέλειωστε. Και κάπου εκεί μετά από κάποια χαστούκια. Okay. Μετά από κάποια χαστούκια είναι πάλι. Άσε με, γιατί φοβάμαι, έχω πάθει αρρωστοφοβία. Έχω πάθει τώρα τα 3 τελευταία χρόνια. Γιατί? Δεν ξέρω. Όχι. Και ειδικά με τον καρκίνο. Να. Όχι, έχω καρκίνο στο κεφάλι γιατί νιώθω να μου καβάλε τα μαλλιά. Ναι. Όχι, έχω καρκίνο στο στομάχι, όχι στα έντερα. Ναι, είναι παντού, παντού, παντού. Πάντως. Τα έχω κάνει όλα. Αλλά γιατί το παθαίνω αυτό? Παίρνω ένα πελάτη τηλέφωνο. Άσε ρε κοπελιά μου, έχασα τη γυναίκα μου. Πώς τη χάσατε τη γυναίκα σας? Μέσα σε 3 μήνες πήγαμε διακοπές, ήμασταν μια χαρά. Γυρίσαμε το Σεπτέμβρη. Παντού ακούσα αυτή την ασθενία γι' αυτό. Μου έλεγε ότι πονάει όμως της, μου έλεγε ότι πονάει όμως της. Λέγαμε ψήξη, 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 ψήξη. Mm. Πήγανε σε δικό τους φίλο διαγνωστικό κέντρο. Το αίμα έδειχνε καλά, το αίμα έδειχνε καλά. Από Σεπτέμβρη τώρα αυτό. Το αίμα καλά. Όλα καλά, πάνε κάνουν υπέρηχους και τέτοια, βρίσκουν στο παχύ, στο έντερο. Ωραία. Μπαμπαμπαμπαμπες, έφυγε. Η γυναίκα και τα λευκά της, γι' αυτό σου λέω, δεν παίζει ρόλο και τα λευκά. Δηλαδή έχω ακούσει πολλά και ίσως αυτό να με επηρεάζει από τη δουλειά, επειδή η άλλη μου λέγε, καρκίνος στο κεφάλι, πώς το κατάλαβες, ένιωθα ότι μου τραβάνε τα μαλλιά. Οχ, εγώ τώρα νιώθω συνέχεια εδώ. Αλλά μπορεί να είναι και από το αυγενικό. Νομίζω το κάνεις λίγο σαν εμένα όταν μου πούνε ότι υπάρχουν στον χώρο έντομα που ξαφνικά θα ρίξω.
Είναι εδώ, είναι πάνω μου. Α, καλά, και αυτό το παθαίνω. Πείτε μου ότι δεν είναι πάνω μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε, ναι. Έτσι, το παθαίνω κι εγώ. Κι εγώ το παθαίνω. Και άμα μου πεις ότι η τάδε έχει ψήρες, θα αρχίσω να ξύνω με εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, νομίζω ότι τσέχω εγώ. Το παθαίνω έτσι. Όχι, δεν μπορώ, ούτε εγώ καθόλου τρελαίνομαι. Και φοβάμαι πάρα πολύ. Με έχει πια φοβία. Βέβαια, παιδιά, και εξισκονίστηκα εγώ. Μα δεν έχει νόημα. Μπορεί να μην έχει τίποτα και να το πατήσει. Ξαφνικά. Δεν έχει νόημα. Και δεν έχει και σημασία. Δεν έχει σημασία. Θα φύγει από εδώ, δεν θα φύγει από εδώ. Κάποια στιγμή. Δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα. Αχ, από μικρό κοριτσάκι, αυτό με τρελαίνει. Από μωρό, από τότε μπαίνει να καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο θάνατος. Ναι, γιατί να με στείλει ο Θεός σε αυτή τη γη, την όμορφη, σε αυτά τα ωραία τα πράγματα που ζω. Και... ωραία. Ωραία, γιατί δεν είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει η ζωή. Όχι, εγώ μεταφράζω τη γη σαν ένα επίπεδο κολάσεως, αλλά οκ. Okay. Ανάλογα που κοιτάς. Είναι ωραία ανάλογα που κοιτάς. Μπορείς να είσαι αμέριμνος και να κοιτάς μόνο το ουράνιο τόξο. Μπορεί να αντιμετωπίσεις όμως και την πραγματικότητα και να δεις ότι δεν υπάρχει τίποτα στο τέλος αυτού, δεν θα βρεις κανένα σεντούκι, ξέρεις. Με θησαυρούς μέσα. Ναι, οπότε... οπότε τι λες? Με μέντο μόρι λες. Θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και πορεύεσαι βάσει αυτού και φροντίζεις οι πράξεις σου να είναι ταπεινές. Ωραία, και προσπαθείς να φτιάξεις την ψυχή σου γιατί... οι πράξεις σου να είναι ταπεινές, ακριβώς. Γιατί να θυμάσαι πώς θα πεθάνεις. Λοιπόν, αυτό τώρα εμένα, επειδή με λοιπόν εγώ φοβάμαι τον θάνατο, γι' αυτό προσπαθώ να φτιάξω την ψυχή μου. Γιατί λέω που πάει αυτή η ψυχή μετά, αν είναι άλλο που πάει, να πάει καλά. Μπαίνει να καίγεται εκεί πέρα αιώνιος. Αν και τώρα όταν πεθαίνουμε δεν υπάρχει κόλαση και παράδοση, είμαστε σε ένα μεγάλο. Καλά, δεν αποδεικνύεται κάπου η κόλαση του Δάδη να πεις για φωτιές, ναι, και για καζάνια και για αυτό. Δεν έχει. Αλλά όπου και να πηγαίνει να είναι ελαφριά. Πώς να σου το πω, δεν λένε να έχει ελαφριά την καρδιά. Όταν να αφήσει ελαφριά. Το κέλι φως της, μια χαρά ελαφριά θα είναι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πας πουθενά, περιμένεις την κρίση. Ως χριστιανή περιμένεις την μέρα της κρίσης. Άρα θα είσαι σε ένα καθαρτήριο, σε μια αναμονή. Ναι. Σωστά, δεν τα λέω. Μπράβο, ναι. Σωστά, να είμαι εκεί στον ωραίο κήπο που θα κόψει αλμούς αγγέλων και τέτοια. Κοίταξε τώρα, αυτό μου θυμίζει τους μουσουλμάνους με τις παρθένες που περιμένουν και το πολύ το ρύζι, τις 100 ή 70 κάτι είναι, 100 είναι. Κάθε θρησκεία και αν πάμε και πιο πίσω και πάλι έχουμε. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, γιατί εσύ πάνω μου το κάνεις μηδενικό, γιατί με ένα μαγεμένο. Όχι, δεν θέλω να το μηδενίσω καθόλου. Μου λέει ο πατέρα μου, τι ήσουν να πριν έρθεις, αυτό θα είσαι και το αφήνεις. Θυμάσαι τίποτα από πριν έρθεις. Έτσι θα γίνει. Και τι έγινε που φεύγουμε. Ήξερα εγώ τότε που ο γιατρός θα τα ζήσει, αλλά 15 μήνες και μόνο με ρωτάνε. Και του λέω, καλά, εσύ θες να πεθάνεις, εγώ να με ρωτάς αν θέλω να πεθάνεις. Δηλαδή, επειδή εσύ θες να πεθάνεις. Εμένα με ρωτάς, λέει. Άκρος εγωιστικό αυτό, έτσι. Πάρα πολύ. Σου είπα ότι δεν είμαι. Πάρα πολύ. Είπα ότι δεν είμαι εγωιστρία. Όχι. Ποτέ. Όχι, και εγωιστρία είμαι και τα θέλω όλα δικά μου. Πολλά τα θέλω δικά μου. Α, βέβαια. Ναι. Ναι. Θέλω και να μερακλώνω και να... δεν γίνεται. Τα θέλω. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μόνο λίγο ισορροπία. Πάμε μέτρων άριστον. Αχ, την ψυχή θα παραδώσεις μόνο και έτσι. Και πού θα την παραδώσεις? Ναι, γιατί το μηδέν εμένα με τρελαίνει το δεν μηδέν. Είναι, κοίταξε να δεις. Ναι, είναι ένα επίπεδο αγνωστικισμού, όχι μηδενισμού, αυτό που σου περιγράφω ουσιαστικά, έτσι, δεν στο μηδενίζω. Σου λέω όμως ότι παραμένει μυστήριο και το ότι παραμένει μυστήριο το κάνει για εμένα όχι και τόσο τρομακτικό, έτσι. Μ' αρέσουν αυτά, θέλω να τα ανακαλύψω, θα ήθελα να θυμάμαι. Καλά, αυτή μιλάει, πως μιλάγα εγώ στα 33 μας, θέλω να μου έρθεις εδώ στα 48 να τα πούμε. Ναι. Και που θα έχει γίνει το κοριτσάκι σου και θα έχει πάει σχολείο και θα έχει παίξει με τα άλλα παιδιά και που θα είναι στο σχολείο και θα ξέρει ότι είσαι στο νηπιαγωγείο και θα τρέμει η ψυχή σου, μπες από τα σκαλιά με την τσάντα. Γιατί όταν το παιδί μας λείπει μακριά μας και είναι με άλλα παιδιά και τέτοια, αρχίζουμε και βάζουμε. Έχω υποστεί πάρα πολύ bullying στο σχολείο, σαν παιδί. Κάποια στιγμή να μιλήσω για αυτό, να σου πω, αλλά ξέρεις, η προσωπική μας στιγμή. Θα έχω πάρα πολύ άγχος και για αυτό, γιατί ομαδοποιούνται, γίνονται αγέλες. Και συνήθως δεν επιτίθονται στον πιο αδύναμο, επιτίθονται σε αυτό που νιώθουν ότι έχει προσωπικότητα.
Εκεί κάνουν τον τογένο, του σπάσουν τον τζαμπουκά. Αυτό φοβάμαι με την κόρη μου, μόνο ότι μου μοιάζει. Αυτό. Και μπορεί να τις κάνουν bullying γιατί είναι δυναμική και μπορεί και από τη ζήλια τους και από και από και από και από. Να σου πω κάτι, υπάρχει και συνεργασία bullying. Εγώ τον bullying που έφαγα στην εργασία μου πάρα πολύ άσχημα, να μου προσβαίνουν και να μου φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Αυτό ακριβώς. Και το bullying μπορείς να φας και στο σχολείο και στη δουλειά και παντού, 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 παντού. Ναι. Εντάξει. Και συνήθως όταν δεν ταιριάζεις στα κοινωνικά, πρέπει και ήθιστε. Όταν ξεχωρίζεις. Γιατί? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Γιατί ξεχωρίζεις? Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν εκείνοι. Ναι. Γιατί ξεχωρίζεις? Εγώ φοβάμαι να το κάνω και δεν το κάνω και δεν αντιδρώ. Και εγώ κάνω αυτά που μου λένε ότι πρέπει να κάνω. Εσύ γιατί σηκώνεις κεφάλι? Εσύ γιατί μπορείς? Αυτό. Τέλος πάντων, άστα τώρα, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Ναι, γιατί εγώ, σε άλλη κουβέντα. Επειδή, όχι, αυτό με το bullying, επειδή εγώ το βίωσα από το 14 μέχρι και το 18 πάρα πολύ αισθητά στη δουλειά αυτή που είμαι, αλλά βλέπω ότι εν τέλει κάποιοι με έχουν αναγνωρίσει. Δηλαδή, ο εργοδότης με έχει αναγνωρίσει. Κάποιοι άνθρωποι μέσα από εκεί με έχουν αναγνωρίσει. Ποια είναι η αξία μου, μέχρι που φτάνει, ποια είμαι, τι είμαι, καταλαβαίνεις. Και σε έχουν αγαπήσει και μπράβο, άνθρωποι, ναι. Και έχεις κάνει και φίλους. Και εχθρούς θα κάνεις, αλλά και φίλους. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα πρώτα 4 χρόνια πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ. Μιλάμε να με βρίζουνε, να με βρίζουνε, στην κυριολεξία να με βρίζουν, όχι βρίσιμο κανονικό. Και να έχω παιδί φοιτητή, να έχω ανάγκη τα χρήματα. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα, αλλά είναι αυτό που αν δεν αλλάξεις και δεν ευθύρεις σαν χαρακτήρας, υπάρχει και αναγνώριση. Υπάρχει δηλαδή το ότι. Το να μείνεις ατόφιος στο φίλος πάνω από όλα στον εαυτό σου. Ναι. Υπάρχει αναγνώριση. Όταν μένεις σταθερός στις αξίες σου, υπάρχουν οι. Είναι αυτό που σου είχε πει ο μπαμπάς, όπως ήρθες, έτσι να φύγεις. Αγνώση ήρθες, αγνώση θα φύγεις. Καθαρός. Μπράβο, καθαρός. Αυτό. Ναι. Τα μωρά όταν γεννιούνται τι είναι, καθαρά. Μετά τους βάζουμε εμείς την πεποίθηση, μην κλάψεις γιατί είσαι αγόρι, πάρε είσαι κορίτσι, είσαι μπιμπιμπό, είσαι... Μετά εμείς βάζουμε τα στεγανά, τα πρώτη στερεότυπα, βάζουμε... Όμως δεν χρειάζεται έτσι πλέον, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι που πρέπει να δει κάποια στιγμή η κοινωνία, ότι δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται. Εντάξει, μην το κάνουμε όμως και από την άλλη μεριά τώρα. Ποια είναι η άλλη μεριά? Που βάλανε τα παιδάκια, τα Mickey Mouse και βλέπεις τώρα γονέας Α', γονέας Β'. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η γυναίκα στην Πάτρα που σκότωσε τα παιδιά της είχε κανονική οικογένεια. Ο πιλότος ήταν straight, κανένα straight υποτίθεται, είχε δική του οικογένεια, ήταν καθώς πρέπει, είχε γαμό τις δουλειές. Συγγνώμη για τη λέξη γαμό, αλλά είχε. Λεφτά, το Νατάλε, υποτίθεται. Και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, straight οικογένειες, σταήθηστε σε αυτά που η κοινωνία ορίζει και γίνανε εγκληματίες. Λοιπόν, από το να είναι τα παιδιά σε ιδρύματα και να κακοποιούνται εκείνοι, θα έδινε ευκαιρία σε έναν γονέα Α και γονέα Β. Μπορεί να είναι πολύ πιο αξιόλογοι άνθρωποι από άλλους που μπορεί να έχουν χίλιες διαστροφές, αλλά η κοινωνία αναγνωρίζει σαν straight. Γιατί τώρα μου πάτησε σκάλο εδώ. Και γιατί μου πάτησε σκάλο. Μου πάτησε σκάλο γιατί δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως ένα straight άνθρωπος με ταμπού και τα σχετικά. Είμαι bisexual η ίδια, έτσι όριζα τον εαυτό μου πάντα. Άκουσα με. Και δεν θεωρώ ότι είμαι καλή ή κακιά από αυτό, αλλά από τις πράξεις μου, όχι από τη σεξουαλικότητά μου. Άκουσα με. Δεν είμαι δολοφόνος, δεν θα γινόμουν βιαστής. Θα πάω και θα... Εγώ τώρα είμαι λεσβή ναι. Και τα έχω μια κοπέλα και θέλω να αποκτήσω ένα παιδί. Δεν θα πάω να πάρω ένα μωρό. Γιατί, ό,τι θες, να πάρω ένα παιδί, μπορεί να γίνεις μαμά, να γίνεις μήνυς έγκυος, να δεν είναι πάρω ένα παιδί 5 χρονών και θα του πω, δέχεσαι να έχεις 2 μαμάδες. Δέχεσαι. Γιατί αν κάτσεις να διαβάσεις τώρα που το διάβαζα πρόσφατα στο ίντερνετ, τώρα μου γίνεσαι πολιτικά correct, δηλαδή μου λες... Την ψυχολογία των παιδιών, των ομοφυλόφιλων, τα παιδιά, την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Δηλαδή? Την ψυχολογία. Γιατί δεν είναι κάτι που είναι τώρα, στο εξωτερικό. Ναι. Έχει γίνει και έχουν ήδη μεγαλώσει παιδιά και υπάρχουν και καλλιτέχνες που βγήκανε και μιλήσανε σε βίντεο που είναι από γονείς ομοφυλόφιλους. Και πώς αυτοί το διαχειριστήκανε και πώς το είδανε και αν τους άρεσε.
Δηλαδή, πού να βγουν τα παιδιά των straight να μιλήσουν. Παιδιά που τρώγανε με τη ζωστήρα ξύλο και θέλανε να μάθουν χορό και ο μπαμπάς του λέει δεν θα μου βγεις πούσεις. Εγώ είμαι κατά σε αυτό. Είμαι κατά στο να θέλουν ντε και καλά να μου περάσουν το παραφύση φυσικό και το φυσικό παραφύση. Εάν γεννήθηκε ο άλλος ή το πώς γεννήθηκε ή το τι θέλει και πώς θέλει να αγαπηθεί. Δεν μπορεί να είναι φυσιολογικό ή αφύσικο. Δεν μπορεί να είναι τίποτα από τα δύο. Είναι απλά αγάπη. Η αγάπη είναι ενέργεια. Δεν μπορεί να είναι τίποτα από τα δύο ειλικρινά. Η αγάπη είναι απλά ενέργεια. Το θέμα είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Άκου να δεις τώρα. Με την επέτειο χειροπολίου. Στο όνομα της αγάπης θα κάνω αμαρτίες. Μου το είπε ο πατέρ μου κόρη μου. Στο όνομα της αγάπης θα κάνω αμαρτίες. Στο όνομα της αγάπης θα σκοτώσω. Στο όνομα της αγάπης θα κάνω ανομαλίες. Στο όνομα της αγάπης θα γυρίσω τον κόσμο του είπα, στο όνομα της αγάπης. Μα μου είπες να ρωτήσω το παιδί 5 χρονών αν θέλει να υιοθετηθεί. Ναι, το παιδί το ρώτησες για να βαφτιστεί, το ρώτησες αν θέλει να υπάρχει σε μια. Όχι, θα το ρωτήσεις. Άρα βαφτίσεις. Πρέπει να τα βαφτίζουμε και τα παιδιά μετά τα 5. Ναι, 3-4 χρονών θες να βαφτιστείς. Και αυτό είναι δικαίωμα. Και σε αυτό εγώ πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν βαφτίζανε μωρά. Ναι, το ξέρω. Έπρεπε να απλά δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Μπράβο. Έπρεπε να μεγαλώσεις. Να σου πούνε ότι θες να γίνεις χριστιανός. Ναι, και αυτό είναι το σωστό. Το άλλο είναι προσελκυσμός. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Να φτάσει στο δημοτικό το παιδί και να του πεις θες να γίνει χριστιανός για να γίνει κατά επιλογή του. Τώρα τι γίνεται αν μια γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη και πάρα αυτά μείνει αγιός. Θα πρέπει να φτάσει στο παιδί 5 χρονών για να το ρωτήσει αν θέλει να βγει από την κοιλιά της. Γιατί η γυναίκα ακόμα μπορεί να μείνει έγκυος, έτσι. Η έγκυος, ναι, η λεσβία μπορεί να κάνει ένα παιδί δικό της, ξέρω εγώ, με εξωσωματική και να το μεγαλώσει με μια φίλη της. Είναι πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ, ας πούμε, αν συζούσα με μια κοπέλα και κάναμε ένα παιδί μαζί, θα μεγάλωνε, θα του έλεγα είναι η νονά σου, είναι η θεία σου. Γιατί, δεν αφού θα το πάρει η μαμά. Σέζα. Αφού θα το μεγάλωνε, θα ήταν η δεύτερη μαμά. Δεν θα του έλεγα ότι. Η πρώτη, θα μου πει ποια είναι η πρώτη αυτή που γεννάει. Δεν θα του έλεγα, ξέρω. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν θα. Μπορεί εγώ να έχω την ιδιαιτερότητά μου. Γιατί άρα θα του έκρυβες. Αυτό που σου λέω τώρα, επειδή έχω φίλους γκέι, εντάξει, ζευγάρια, πολλά χρόνια που άμα τα δεις, ούτε καν σου μοιάζουν και γκέι οι άνθρωποι. Και άντρες και ναι, ο γκέι δεν έχει εδώ ένα rainbow, συνήθως, έτσι. Όχι, ούτε κουνιούνται, ούτε είναι κραγμένες. Είναι μια χαρά άνθρωποι, πολύ μορφωμένοι και με τις δουλειές τους και σοβαροί. Κραγμένοι άνθρωποι υπάρχουν γενικά, όχι μόνο στην ομοφιλοφιλία. Κραγμένοι για μένα μπορεί να είναι η γυναίκα μου που μου λυκνίζεται στα μπουζούκια. Μπράβο, που ντύνεται αυτό που σου λέω, που ντύνεται σαν τον καραμπινό. Μπορεί και να μην είναι, αυτό έχει να κάνει με τη δική μου αισθητική. Μπορεί στους κύκλους τους δικούς της να είναι μια χαρά. Whatever, δεν ξέρω. Θέλω να σου πω, ναι, τέλος πάντων, όπως να είναι αυτό που είδα στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, εμένα δεν μ' άρεσε. Ωραία. Που παίρνανε τους που κάνουν, δεν ξέρω, τα είδες. Εμένα δεν μου άρεσε στη Θεσσαλονίκη αυτό που έγινε που πετάξαν έναν ομοφιλόφιλο στο Θερμαϊκό. Αυτό πάλι δεν το έδωσα. Ναι, είδες. Είναι που κοιτάει κανείς, είναι αυτό που σου είπα πριν. Είναι τι επιλέγεις να δεις. Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω εγώ αυτό που λέω. Τέλος πάντων. Δεν είμαι κατά τον ομοφιλόφιλο. Σου λέω πάρα πολλούς φίλους γκέι. Αλλά είναι σοβαροί γκέι. Δεν θα πάνε δηλαδή. Είναι σοβαροί άνθρωποι, τελεία. Δεν υπάρχει με σοβαρό γκέι και ασόβαρο γκέι. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μετά, ξέρεις και το είμαι σοβαροφανής. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν τους αντέχω καθόλου. Είναι αυτοί που θα φερθούν κάπως μόνο και μόνο γιατί αυτό περιμένει από αυτούς η κοινωνία. Α, πρόσεξε να σου πω. Ο Θεός να σε φυλάει. Προφανώς να είσαι αστείος από να είσαι σοβαροφανής. Ο Θεός ναι, ναι. Να σε φυλάει από τους θρησκόληπτους και από τους καλυμμένους γκέι. Τους καλυμμένους. Γιατί καλυμμένοι. Ή αυτούς που καταπίεσε η κοινωνία και δεν εκδηλώθηκαν ως άνθρωποι, μπράβο, έτσι. Γιατί. Αυτή είναι η ψυχοπαθή δολοφόνηση. Αν εγώ τώρα είμαι ομοφιλόφιλη και πάω και παντρευτώ έναν άντρα μόνο και μόνο γιατί δεν θέλω να δείξω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου ότι μ' αρέσει το, άλλο, το ίδιο φίλο ναι. Και κάνω οικογένεια. Α, μπράβο. Και τώρα συμβαίνει ακόμα. Και ειδικά οι άντρες αυτοί είναι βίοι στις γυναίκες ναι. Τους. Δηλαδή ο άλλος χτύπαγε τη γυναίκα του και μετά πήγαινε στη συγκρού και στην εγκόλο και πλήρωνε και τον πηδάγανε. Ρε εσύ πρέπει κάποιος να σου βάλει ένα μπιπ. Συγγνώμη. Αυτούς να φοβάσαι. Όχι να φοβάσαι τους. Αυτός που είναι καθαρός και λέει: εγώ είμαι αυτός που μικρός έχει δεχτεί. Ας πούμε, εγώ έχω ένα παιδί φίλο μου που είναι τώρα 16 χρόνια, 17 και πήγε στους γονείς του και τους είπε: τα είχα στα 13 με την τάδε, τώρα τα έχω με τον τάδε. Είναι bisexual. Όχι. Νομίζω ότι κέρνω προς τα εκεί. Το είπε καθαρά στους γονείς του. Εγώ θέλω να είμαι. Καλά. Νομίζω προς τα γέρνα, προς τα εκεί. Δηλαδή αύριο μεθαύριο και εσύ να το κορίτσι σου. Και ποιος το ορίζει αν μετά το ξαναλλάξει γνώμη. Ό,τι θέλει ας κάνει.
Μπορεί να αυτό θέλει ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό που λες τώρα είναι μια άλλη εμπειρία πάλι. Ποιος είσαι να στιγματίσεις και να πεις τον καθένα και να τον δείξεις με το δάχτυλο. Ξέρεις, όταν δείχνουμε έτσι, τα άλλα τέσσερα δείχνουν εμάς. Αυτό τώρα είναι που δεν έχουμε καταλάβει. Τώρα. Έχω έναν άλλο φίλο μου τώρα που εγώ τον ήξερα να συζεί. Δηλαδή τον έχω δει με τρεις διαφορετικούς άντρες που συζούσε. Okay. Ωραία. Cool. Τώρα μου έστειλε μια φωτογραφία, θα σου τον δείξω, με ένα κοριτσάκι. Και είναι και 20 χρόνια μικρότερη του. Παραπάνω, 25. Oh. Και σε πληροφορώ ότι δεθήκανε. Μου λέει, την τρυφερότητα που νιώθω από το γυναικείο χέρι δεν το έχω νιώσει με άντρα. Και τον βλέπω. Και έχω μείνει κι εγώ άφωνη. Βέβαια τον έχω βάλει κομποσκίνη τώρα, την κοροϊδεύεσαι. Εγώ κάθε κόμπος μια προσευχή. Εγώ ξέρω πάντως 2 χρόνια που τον έχω στην προσευχή μου το παιδί. Τώρα αυτό είναι... Δεν ξέρω πώς είναι ανόητο, χωρίς είναι να θέλω να... Είναι σίγουρα σύμπτωση, γιατί εγώ πουθενά δεν είδα... Τι σώη Θεός θα ήταν αυτός που υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα και θα ασχολιότανε με το πώς επιλέγεις να τον φας. Με όλα ασχολείται, με τα πάντα ασχολείται. Και δεν το βλέπει έτσι. Δεν επιλέγει πώς να το φας. Επιλέγει πώς θα καλλιεργήσεις τη ζωή, πώς θα καλλιεργήσεις εσένα, ναι. Δεν επιλέγει. Ο Θεός δεν μου λέει εμένα αν θα πάω με το μάκι, με το σάκι, με τον τάκι, αν θα πάω με 10. Έλα τώρα, εδώ αυτό η Εκκλησία έχουμε την ιστορία του Αυνάν. Σου λέω, μιλάς τώρα με εμένα που έχω μελετήσει τα πάντα από θρησκευτικά, έτσι. Η ιστορία του Αυνάν που μας λέει ουσιαστικά επειδή... Α, να δεις... Ο Αυνάν, από εκεί βγαίνει η λέξη αυνανισμός. Είναι αμαρτία να τελειώσεις. Είναι αμαρτία να τελειώσεις, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι μόνο. Είναι ιδέες, αυτό όμως το λέει ο χριστιανισμός. Αυτό το λέει ο χριστιανισμός. Είναι αμαρτία και να φοράς. Άδεια θα σε την Αγία Γραφή. Φέρει μου εδώ την ιστορία του Αυνάν, να δεις τι λένε, να στο πει πρώτα. Άσε τον Αυνάν, δεν το ξέρω αυτές. Θα έπρεπε όμως αν χριστιανισμός. Πού στο ίντερνετ. Ποιο ίντερνετ. Πότε θα βρεθούμε για καφέ να αρχίσω να σου παραθέτω εδάφια. Άνοιξε την Αγία Γραφή να δεις πώς σημνεί τον έρωτα μέσα. Όταν είναι για αναπαραγωγικούς σκοπούς, αυτό σου εξηγώ. Όχι, όχι, όχι. Εμένα ο γέροντας Γαβριήλ που είχα, μας έλεγε ο πάτερ πάει, ο ίσως και αγέροντες, σου λέει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι με τον άντρα της ερωτική συνέχεια, να μην υπάρχει αποχή, γιατί ο έρωτας δεν είναι το ζευγάρι. Μα ο αυνανισμός είναι κάτι που κάνεις μόνος σου, όχι με το ζευγάρι σου. Αυτό σου λένε ότι απαγορεύεται η απόλαυση μόνος σου ουσιαστικά. Δηλαδή έχουν μια αμαρτία για τα πάντα. Όλα πρέπει να είναι μια ντροπή και δεν υπάρχει ο Θεός, δεν θα ασχοληθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ... Είμαι σε έναν άνθρωπο που έχει δομήσει ολόκληρο το σύμπαν. Και αυτός ο άνθρωπος εγώ που έχει τώρα επειδή το λες αυτό θα σου το πω δημόσια. Εγώ πάντως όταν το είπα αυτό ότι το κάνω, αυτό ικανοποιούμε, μου είπαν εντάξει μη βασανίζεσαι. Και τι έγινε. Έχεις πολύ καλό πνευματικό, πρέπει να είναι άριστος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μπροστά, είναι στην ηλία, είναι νέος άνθρωπος μπροστά. Α, και είναι νέος άνθρωπος. Είναι πολύ... Είναι μπροστά στο μυαλό του, είναι μπροστά. Ο γέροντας Γαβριήλ ήταν από 80 χρονών. Και όμως έλεγε στις... έχει κοιμηθεί τώρα. Έλεγε στις γυναίκες της, ειδικά θα είστε πολύ, στην αδερφή μου ξέρετε τις είπε, όταν του πήγε, ξέρω για τον γαμπρός μου, εμένα δίλωνε άθεος, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πάει η αδερφή μου και του λέει, παππούλη, ξέρεις, έχω γνωρίσει κάποιον, της λέει, αυτός είναι πολύ καλός και πιστεύει στο Θεό και δεν το ξέρει. Ιδέες, μάλλον μέσα από τις πράξεις του, το είπε γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Λοιπόν, και πραγματικά ο γέροντας βγήκε από μέσα, το έχω πει πολλές φορές αυτήν την ιστορία. Βγήκε από μέσα από το δωματιάκι να βγει έξω στο πάρκο στην πλατεία Αμερική να πάει να βρει τον γαμπρό μου να τον αγκαλιάσει. Και βέβαια ο γαμπρός μου έμεινε άφωνος. Γιατί είχε μια άλλη ιδέα για τους παπάδες και μέσα από το στερεότυπο αυτό. Ναι, του σκύπτησε η καρδούλα του. Και βέβαια εντάξει, μαλάκος λίγο. Αλλά άλλο πήγαινε να σου πω. Τη έλεγε ποτέ δεν θα έχει εποχή με τον άντρα σου. Ποτέ. Γιατί είναι σαν να του λες να πάει με μια άλλη γυναίκα. Ποτέ, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που ακούω που δεν ισχύουν. Δηλαδή, ωραία, μην αντιμετωπίζεις με τον έρωτα ως καθήκον, μπορεί να μην έχεις όρεξη. Είναι η γενετήσια επιθυμία. Και ναι, άκου τώρα, είναι αυτό που το ξέρουν, αυτό το βασανίζονται και οι καλόγεροι και οι μοναχίες και οι μοναχοί. Εκεί βασανίζονται. Αυτό είναι που τους βασανίζει, γιατί είναι κάτι που πρώτα θα μας βγει η ψυχή και μετά αυτό. Είναι η γενετής, είναι μέσα στο DNA, είναι μέσα στο σώμα μας. Το να κλέψω, μπορώ να το μετριάσω. Αυτό δεν μπορώ.
Το καταλαβες. Αυτό δηλαδή μπορεί συνειδητά να μην κάνω τίποτα και μέσα στον ύπνο μου να αφθανιστώ. Καταλαβαίνεις. Μην γελάς, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Τι λέμε τώρα, δε, θα μας βάλουμε την πίπη. Εσύ κάντε μετά τις 12 την εκπομπή και θα ξέρουμε μια φορά να είναι μετά τις 12. Την επόμενη είναι μετά τις 12, δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί σου έτσι θα κάνω. Ξεφύγαμε λίγο. Τι λίγο, το πάρα πολύ μου ξεφύγει. Εγώ στον βγάζω, έτσι. Να σου πω κάτι, μου κάνει και τα ματάκια έτσι, μου κάνει τα ματάκια έτσι. Θα τη φάω μετά. Όταν θα κλείσω το αυτό, τη ζωγκούσω τα μάγουλα. Έτσι είναι και η κόρη σου. Θα μου τη φέρει να τη φάω. Ναι, ναι, είναι ναι, πολύ τσαπνή. Άμα είναι και έτσι με μαγουλάκια. Όχι, με μαγουλάκια. Δεν το φάω το μωρό μου. Λοιπόν, πραγματικά με έχει και με παρασέρνει. Α, θα σε κάνω. Λοιπόν. Εγώ σε παρασέρνω. Τόσο θε. Έτοιμη είσαι. Δεν έχω προσπαθήσει καθόλου. Σε χύμαρο. Δεν σε προλαβαίνω ουσιαστικά, Ολυμπία. Πρέπει να σου πω κάτι, μου ξεφύγει την ώρα. 8 ώρα το δείτε, τελειώνει και είναι 8 και 5. Κλείσε να πάμε να πούμε μια μπύρα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε σε ένα. Ναι. Λοιπόν, επειδή πήγε 8 και 5, θα ξαναπώ ότι την άλλη Τετάρτη, 8.30 ώρα. Στο θέατρο του Θανάση Βέγκου, στο Πειραιά, θα γίνει η συναυλία με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Θα συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μέσα σε αυτούς και αγαπημένος μας ο Νίκος Ολόλης, που είναι μια συναυλία για τα δέσποτα ζωάκια. Το Σάββατο μεθαύριο, πόσο θα έχουμε, 24 του μήνα, στον Άγιο Χαράλαμπο, στην Πλαστήρα, θα γίνει η αρτοκλασία, το ξεκίνημα της χρονιάς για την Παναθηναϊκή, η οργάνωση της Παναθηναϊκής. Σας περιμένουμε και μετά βέβαια θα μαζευτούμε να πιούμε καφεδάκι και σας περιμένουμε. Και τη Δευτέρα, να το πω και για τη Δευτέρα, στο Θέατρο στην Πλατεία Αμερικής ανεβαίνει ένα θεατρικό έργο που συμμετέχουν αγαπημένοι φίλοι όπως Λεόντιος Πετσματζάς, ο Γιώργος Οδήμου, η Εύφη Χατζούλη, που να δεις πώς λέγεται το έργο, «Παντρεύω τον μπαμπά, παντρεύω τον άντρα», κάτι τέτοιο, κάποιο παντρεύω πάντως. Το έγραψε η κοπέλα που το έγραψε, το έγραψε μες στην καραντίνα. Νομίζω ότι θα είναι μια κωμωδία ευχάριστη και καλό είναι να πάμε και να τα στηρίξουμε τα παιδιά. Μήπως θα έπρεπε να το δω για να τους το διαβάσω αυτό καλύτερα. Αυτό ήθελα, κάτι μου λέει και πες το εσύ καλύτερα και να βοηθήσω πηγά. Ναι μωρέ, για να μπω στου Δήμου, αν είναι να το δω από το Δήμο, να το διαβάσω ή στην Εφη. Γιατί είναι όλοι μου φίλοι τώρα τα παιδιά αυτά και είναι ωραία να το πούμε να πάνε. Όλα τα παιδιά αυτά τα αγαπάω εγώ. Ναι, τώρα τι γίνεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μια κάτσε, δεν έχω σύνδεση. Τέλος πάντων, άστο τώρα, δεν πειράζει, ό,τι είδαμε και τα κι άλλη φορά θα το βλέπω μπροστά μου. Ο Λεόντιος Μπετματζάς με τη συγγραφέα του θεατρικού έργου «Παντρεύω τον μπαμπά μου», Μαρίνα Σωτηροπούλου. Ωραία. Είναι το έργο της Μαρίνας Σωτηροπούλου «Παντρεύω τον μπαμπά μου». Και συμμετέχει ο Λεόντιος Μπετματζάς, η Εύφη Χατζούλη και ο Γιώργος Οδήμος. Καλή μου φίλη αυτή και οι τρεις τα παιδιά. Τη Δευτέρα είναι στις 8.30 ώρα και έχει και άλλες τρεις παραστάσεις. Θα τα πούμε και την άλλη Τετάρτη, θα σας πω καλύτερα την ανακοίνωση. Μπορεί να έρθουν και τα παιδιά από εδώ να μας τα πούνε και εκείνοι. Και τώρα να πάμε σε σένα, ναι, για να κλείσουμε έτσι, ότι μπορούμε να πατήσουμε στο Artivist Movement, θα μας βρείτε στα social. Να ρωτήσω κάτι για την κολεξιόν σου που είπες που δεν μιλήσαμε καθόλου. Το βάρος του πέπλου. Είναι τουαλέτες βραδινές ή είναι... Είναι μεταποιημένα νηφικά από διάφορες δεκαετίες. Ουσιαστικά έχω αναπαλαιώσει και κρατήσει τα κομμάτια, αυτά που αφαιρέθηκαν ήταν παλιά ρέλια και φερμουάρου, τόσο ώστε να είναι πάλι φορέσιμα τα ρούχα, τα ενδύματα.
Για την κολεξιόν διάλεξα κάποια χρώματα. Είναι βαμμένα στο χέρι τα ενδύματα φυσικά, καθότι σχεδιάζω και ασχολούμαι πάρα πολύ με το χρώμα και τη βαφή επίσης. Διάλεξα κάποια χρώματα όπως το μαύρο, το μόβ, το κόκκινο και το μπλε. Είναι συμβολικά και αυτά επάνω στα ρούχα. Οπότε... Ναι. Θες να πεις ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ή απλά πατάμε στο Google και βρίσκουμε και μέσα στις σελίδες. Βρείτε, θα με βρείτε και εμένα ως Lily Phone ή Lily Pain. Αν κάποιος με ψάξει δηλαδή, με βρίσκει πολύ εύκολα. Πατάμε λοιπόν και βγαίνουν αμέσως στοιχεία, έτσι κι αλλιώς. Ναι, θα το βρει κανείς. Όσο για το Artivism ακόμα δεν έχουμε ενεργή στο σελίδα, γι' αυτό σου λέω για τα social, είναι υποκατασκευή. Εγώ έχω για το Athens Pro Lab τη σχολή, γιατί κάνω διδάσκω ενδυματολογία, τέχνη και μόδα. Αυτά δεν μου πέτα τα βιογραφικό, σα έφερα άλλη φορά μόνο για τα ενδυματολογικά. Εδώ ήταν πιο βαθιά η συζήτηση. Είναι ο καφές που δεν προλάβαμε να πιούμε πιο πριν, οπότε τώρα τα είπαμε σαν να πίναμε καφέ, αλλά χωρίς το καφέ, whatever. Μου θυμίζει και την ανιψιά μου την ελευθερία. Μου θυμίζει και την ανιψιά μου, γι' αυτό σε καμαρώνω. Θα στα πω και άλλη φορά όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ εύκολο να με βρει κανείς, πιστεύω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θα μιλήσουμε και για την κολεξιόν που θα κάνεις για το 23, έτσι δεν είναι? Ναι, ευχαριστώ. Τι θα βγάλεις. Τι, όταν είναι να κάνουμε κάτι πάλι έτσι για την οργάνωση, πάλι θα το πούμε. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ που με τίμησες. Και εγώ σε ευχαριστώ, και πέρασα πολύ όμορφα. Που έτσι έβαλες φως μέσα στο στούντιο και πραγματικά νομίζω ότι έβρεξε αγγέλους σήμερα ο Θεός. Αν έπεσε είμαι έκπτωτος, μην τα λες αυτά, κρύβε λόγια. Σας αγαπώ πολύ. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τον Κώστα, τον Λιχνό συγγραφέα, να μας παρουσιάσει το βιβλίο του. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη. Τα λέμε, καλή εβδομάδα.